Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Έλα καλημέρα, γιατί το κουμπαράκι μου εδώ έχει τρελαθεί. 8 και 4 το λέει, πάει το μισό μεροκάμα. Το λέει, δεν θέλω να το βγάζουμε τζάμπα το μεροκάμα. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Θέλουμε διαφημιστές. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε γρήγορα να πούμε τα δικά μας. Γορτάζει ο Φίλιππος. Έχεις κάνει και η Φίλιππα. Έχεις κανένα Φίλιππο. Είχα μια γκόμενα Φιλιππίνα. Όταν Φιλιππίνα. Ήμουν... Φιλιππινέζα ή Φιλιππίνα. 29 Φιλιππίνα. Φιλιππίνα. Α, μάλιστα. Yeah. Στείλτε μια καλημέρα εδώ, μπορεί να ακούει το κορίτσι. Α, δεν ακούει Αθήνα. Δεν ακούει. Είναι. Α, Αθήνα είναι, μάλιστα. Απλού έχει. Έχει απλώ τα δίκτυα παντού, ρε φίλε. Οκτάπου είσαι, ρε φίλε. Ήμουν πιτσιρικά, δεν πιτσιρικά ήσουν, ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο σήμερα. Χωρί πολύ πολύ έτσι δημοσιογραφία, αλλά έχουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που έχει αλλαγέ προπονητών. Ναι. Έχει φυγή Μίχελ. Έχει πατριάρχη που έχασε. Τον Πετσάλνικο, τον εξαιρετικό κύριο. Πού το θυμήθηκε τον Πετσάλνικο, ρε φίλε. Πρέπει να ξεχνάμε του παλέμαχου πολιτικού μα, θα πούμε. Φίλιππο, ναι. Τώρα βγήκε η κόλλα, ναι, η κόλλα τσαρούχα, κόλλια τσαρούχα. Ναι. Τσαρούχα, όπως τη λένε, ξέρεις τι έκανε αυτή η κυρία. Η τσαρούχα. Ναι, δικιά μας, καλή γυναίκα. Καλή γυναίκα. Πάει σήμερα τη καλοσύνη. Σήμερα είναι. Ναι. Σήμερα τη κακοσύνη. Κακοσύνη σήμερα, ναι. Λοιπόν, πήρε λέει 7 σεραίους γυμναστές. Τι τους έκανε. Για συμβούλους. Αλλά το κακό δεν είναι αυτό. Τη γύμναζαν σε όλα τα σημεία του κορμιού τη. Όχι, ρε, ναι. Άλλο λέω. Πρέπει και 7 διερμηνείς να πάρει. Γιατί κάθε σεραίος και ένα διερμηνέα δίπλα. Μην το λες αυτό. Τι επειδή είναι το σούδο μου θέλουν. Θέλει διερμηνέα. Διερμηνέα θέλουν. Αλλά 7 γυμναστές, δηλαδή μπορεί να πάρει ένα κυπουρό. Ναι, δηλαδή σε κάθε περιοχή της Ελλάδος χρειάζεται, ας πούμε, στην επανομία μα πας. Ναι, άλλη διάλεκτο λες. Όταν ήταν προπονητής. Ναι. Είχε διερμηνέα. Είχε δερμηνέα γιατί για πού. Τα επανομήθηκαν. Α, τα επανομήθηκαν. Παντού υπάρχει αυτό. Έτσι, ναι. Παντού και άμα κατέβεις και κάτω και εκεί έχουν αλήθειες ναι. Διαλέκτους. Ναι. Κοζάνη, ας πούμε. Κοζάνη. Ναι, ναι, Κοζάνη. Πήγαινα εγώ στο κτέλ Κοζάνη τότε που δούλευα. Μιλάμε ελληνικά όλοι, αλλά είναι άλλοι. Γεια σα, καλημέρα του λέω. Δώσ' μου τους φακέλους για την εταιρεία. Ό,τι φακέλη είχα τσέδωσε όλοι. Ό,τι φακέλη είχα τσέδωσε. Το πιασε όμως. Πρόσεξε, την πρώτη φορά δεν το πιασα. Δεν το πιασε την πρώτη φορά. Γιατί το είπε γρήγορα. Ό,τι φακέλη είχα τσέδωσε όλοι. Ναι. Ρε γάμο τώρα, τι είναι αυτό τώρα, γερμανικά καινούργια. Μου το λες άλλη μια φορά, δηλαδή. Πού είναι, λέω. Για να μην το προσβάλλω εγώ. Ευγενικό. Βέβαια, ξεχυλίζεις. Αν κάτι που σε διακρίνει είναι η ευγένεια, το τάκτ. Εσύ, ναι. Ότ φακέλη. Ότ φακέλ. Ξεκινάει δυναμικά με το ότ. Ότ, ναι. Φακέλ. Λιεζόν, φακέλ. Ιχ. Ιχ.
Αυτό γερμανικό ακούγεται. Τσε. Αυτό είναι τσετσένικο. Τσέδωσα όλοι. Εντάξει. Τσέδωσα όλοι. Δεν μου λες τώρα. Αν δεν βγάλει τώρα, συγχωρείς, διερμηνέα. Ναι, θες διερμηνέα. Θα χρειαστεί διερμηνείς Παντελίδης και Ελευθερόπουλος που κλείσανε. Τα είπαμε εμείς από εδώ και μια εβδομάδα τα λέγαμε. Ο Ελευθερόπουλος. Ναι. Ένας ωραίος άντρας. Ωραίος είναι, φυσικά είναι ωραίος. Πολύ καλός τερματοφύλακας παλιός. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Πήρε πολλά πρωταθλήματα επικόκαλη κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού με Ανατολάκη, Στόπερ και τα λοιπά. Ναι. Αμανατίδες και τα λοιπά. Έκανε καλή καριέρα. Πώς, αφού πήγε Ιταλία, έκανε καριέρα. Είναι αυτό που λένε ότι ρε παιδάκι μου, πάνε γίνει ηθοποιός. Ναι. Πάνε γίνει ξέρω. Το χαλάς δηλαδή τώρα. Δεν κάνεις για προπονητή. Ναι, αλλά Ηρακλήδης, γιατί εγώ ψάχτηκα, μίλησα. Τον γουστάρουνε τότε που πέρυσι ο Ηρακλήδης. Και είχε ένα πρόβλημα ότι είχε με τη μέση και του είπε μάγκες, εγώ θα πληρώνομαι. Ναι, θα έχει... πληρώνομαι, λέει, μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω, δεν πληρώνομαι. Τι σχέση έχει αυτό, ρε κουλιανέ, με το προπονητηλίκι να πούμε. Καμία. Δεν έχει καμία. Αλλά το συμπαθούσα προσωπικότητα. Πρώτα αυτό. Και δεύτερον, Ηρακλήδης είναι άμπαλη. Γιατί είναι άμπαλε, ρε. Γιατί τρώγαν 3-2 από τον Διαγόρα Ρόδου με στην. Α, με τον Χατζηπαναγή, λες, ότι έβλεπαν θέμα, αλλά ουσία μηδέν. Και χειροκροτούσαν τις τρίπλες του Χατζηπαναγή. Τι να κάνουν. Ήταν μια ομάδα χωρίς στόχους. Ναι, ναι. Χωρίς προοπτική. Πήγαιναν κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ στην ηλικία των 30 φεύγα. Εκεί πέρα. Σκαρτάδος. Σκαρτάδη, λαγουνίδες. Αλλά ο Σκαρτάδος πήγε από τον Ολυμπιακό. Και λέγανε, ρε φίλε, φύγαμε από την πίεση και πήγαμε στην παιδική χαρά. Γιατί λέγανε τον Ηρακλή παιδική χαρά. Είτε 7ος έβγαινε, είτε 12ος. Δημόσιο υπάλληλο δηλαδή μου λες. Καθαρότατα. Ναι. Καθαρότατα. Πάει το πρωί στη δουλειά, τα χαχούτα, παραγγέλνεις καφέ, διορισμένος το μεσημέρι έφυγες. Διορισμένος από κουτσό και γκατζουμάκα. Ναι, αλλά τώρα έχουν και την αυτονομητήρα 10. Αυτά που λες μπορεί να ίσχυαν, αλλά τώρα δεν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Έχει δώσει αυτονομητήρα 10. Έχει δώσει αυτονομητήρα 10. Βέβαια. Καλά διαρκείας πήρε η θύρα 10. Πώς δεν πήρανε. Πού. Πήραν διαρκείες. Εγώ έμαθα μετά με τους καναπέδες, πρέπει να φτάσανε 3.500. Ένας παοξής πήρε. 3.500. Είχε ένα στριπτιζάδικο. Α, στην Αμερική. Στην Αμερική έχει ένα στριπτιζάδικο. Έχει κάτι κολόνες. Κολόνες τι είναι, γύρω-γύρω. Σαν τις συγκόμενες γύρω-γύρω. Ένα, αυτές είναι αμανιγνασμένες. Παίρνεις 5-6 ποτά. Και μία εδώ. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει σεξ. Ναι. Πρέπει να πληρώσεις όλο το μαγαζί για να κάνει σεξ, να πούμε κτλ. Και προσοχή τα σασέρ. Ναι, και το σασέρ να με έχει έξοδο. Έξοδο καλή, όχι. Μάθημα. Μάθημα. Αυτά τα μαθαίνουμε εμείς, ναι. Άρα λες ότι έχεις τρομερές αμφιβολίες για την εποχή Ελευθερόπουλου στο Ηρακλή. Δεν τρομερές αμφιβολίες. Κοιμάται όρθιος. Είναι βαρύς, είναι αργός. Πάντως, τώρα είναι, μια που ξεκινήσαμε. Είναι ταινία του Αγγελόπουλου. Αγγελόπουλος. Πάει ο Κατράκης με τον Παπαγιανόπουλο 4 λεπτά να πούνε 10 φράσεις. Ναι. Ξέρεις τι ωραία για τον ηθοποιό είναι αυτό. Οχ, εύκολο μεροκάματο. Φαντάζομαι να ξεκινούσαμε 8 και 27 εμείς και 8 να πηγαίναμε για διαλυματάκι. Ζάχαρη θα ήταν. Γεια σου Κωσή, γεια σου, πάμε σε break, επιστρέφουμε. Έτσι θα γίνει σε λίγο. Καλά τώρα με τα Χριστούγεννα θα είμαστε λίγο σφιχτοί. Είναι μια πραγματικότητα. Με τα γιατί τα ρε φίλε. Τα βρωμοχριστούγεννα. Υποκριτικές γιορτές. Όχι, όχι, ωραία γιορτές. Καταναλωτικό υποκριτικές γιορτές. Ναι. Ίχνος χριστιανισμού, όλη κατόψη. Μελομακάρο να τρως. Τίποτα, όχι. Δεν τρως. Έκοψα. Καλά, έχεις στεγνώσει όντως αυτή την αλήθεια. Έκοψα κοκακόλες, πορτοκαλάδες με ανθρακικά και τέτοια. Τέλος, ψωμιά, άμυλο, μακαρόνια. Όχι, όχι. Αυτά ακόμα δεν τα έχω κόψει. Τα μακαρόνια και τα. Σιγά σιγά. Αλλά ψωμί και κοκακόλα δεν το. Το κόβω να πούμε, ναι. Ναι, ναι. Καλά έκανες, είναι το ιδανικότερο και για την ηλικία. Άρα λες ότι η Ελευθερόπουλο... Μια που είπες Χριστούγεννα, Κωνσταντίνο, το άκουσε το γλου 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 γλου. Όχι, πάει η θύμησή μου τη δεκαετία του 80. Γλου 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 γλου. Την δεκαετία του 80. Τότε που οι Έλληνες να πούμε κάναν σεξ σαν τάβρι να πούμε, ναι. φέρνανε να πούμε τις τουρίστες που διψάνε για σπέρμα και τα λοιπά. Διψούσαν, εμείς και τώρα στη σειρά να πάρει την γαλοπούλα ρε φίλε. Τι να κάνουμε, αλλάζουν οι εποχές. Συσίτιο, η ζωή κάνει κύκλους, δεν μένει στάσιμη, γύρω γύρω πάμε. Δεν θα έχει τα πάνω, δεν και τα κάτω. Μπράβο, κάνει κάτι, καμπύλη να πούμε. Τώρα είμαστε στην καμπύλη την από κάτω, χαμηλά. Λοιπόν, η μαγιά έχει βγει στραβοστομιά. Έφυγε, ναι. Και στην Τούμπα πήγε στο Παρκαδόρο και άφηνε 10 ευρώ μπουρμπουάρ. Και στην Τούμπα ο κύριος Σαββίδης πάει να, πάει ο Παρκαδόρος. Να ευρωπαϊσει τον κανίβαλο. Ναι. Αυτό είναι θέμα εκπομπής. Θα το κάνουμε, θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Σαββίδης πάει να ευρωπαϊσει τον κάφρο. Λοιπόν, είναι ωραίο θέμα. Εάν φτιάξει και το γήπεδο, ναι. Θα τον εκευρωπαίσει που λες αρκετά. Βλέπω να παίρνει τη σκούπα και τους στραβοστρώμιδες σιγά σιγά τους διώχνει. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, 5 λεπτάκια ακούσατε το γλουγλου. 5 λεπτάκια έχετε από τώρα. Βομβαρδίστε το κέντρο να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε την γαλοπούλα. Μια προσφορά της αγοράς κρεάτων Χατζεγγελίδης Φιλουποπόλος 81. Αμπελόκηπη και πολύ Καστροκυλική Μεγάλο Αλεξάνδρου 96. Πάμε, Άρη. Προψοφάω για κρεοπολία. Μ' αρέσει η μυρωδιά του αμπελόκηπη. Τρελαίνεσαι. Ναι. Πλέον τα ακροπολία όμως έχουν γίνει και κάτι σαν σούπερ μάρκετ. Μπουτίκουε. Μπουτίκουε. Μπουτίκουε έχει γίνει. Το έχει στο γαλλικό ρε φίλε. Με γαλλικά και πιάνω ρε κουμπάλα. Πιπέρι. Μη εγώ, μη άμα μπαίνω κι εγώ. Με βάζει εγώ σε.
λέει ο Ανδρώνης και αρχίζει να λέει, τον έχεις χαλάσει. Μην τον κάνεις αυτό. Αυτός ζήτησε πιο πολύ από σένα. Ναι. Λοιπόν, Παντελίδης. Εποχή Παντελίδη. Ο καταλληλότερος. Ο καταλληλότερος. 100%. Άρα σε αντίθεση με τον Ηρακλή που έχεις ενστάσεις. Τι ενστάσεις έχω. Πολλές, άστο. Αυτό το συμπαθεί θύρα 10. Πρώτον, άμα ακούει ο Μυροφορίδης ότι τι θα πει θύρα 10, το έχει χάσει. Αλλά πλέον δεν είναι Μυροφορίδης, έχουμε, το ξεχάσαμε. Το βάλανε καπέλο. Έχουμε Ηλία Θεοδωρίδη. Το βάλανε καπέλο πιο μεγάλο από του Βουγιουκλάκη στο δόλωμα, να πούμε. Ένα καπέλο το Θεοδωρίδη. Ηλία Θεοδωρίδη έχουμε. Ο Θεοδωρίδης. Αγροτικός αστέρας. Μήπως ήρθε εκεί για να βάλει το γιο του να παίξει μπάλα. Παίζει αυτός... μπάλα ακόμα ο γιος του. Παίζει. Ξέρω εγώ, αυτός είχε πάρει μια ομάδα, τον Αγροτικό Αστέρα, για να παίζει ο γιος του μπάλα. Καλός παράγοντας. Αυτό θα έλεγα όμως. Αλλά είναι νοικοκύρης και έμπειρος παράγοντας. Είχε καλός παράγοντας. Επέβαλε τους προπονητές να βάζουν το γιο. Όποιος δεν τον έβαζε το γιο, τον έδιωχνε. Χαρτάκι δηλαδή. Όταν έβαζε, το γιο, είχαν η ομάδα πάλι τον έδιωχνε. Δηλαδή προς γκρεμνός και πίσω ρέμα να πούμε. Ναι, αλλά δεν έχει ο Ηρακλής το γιο στην ομάδα. Αυτό είναι καλό. Άρα θα συνεχίσει καλή δουλίτσα. Πάντως, γιατί σαν παράγοντα μόνο καλά έχουμε για Ηλία Θεοδωρίδη. Πάντως η ατζέντα του Μυροφορίδη πρέπει να είναι ανοιχτή πλέον για την επόμενη ομάδα. Δεν το βλέπω. Αν επιβιώσει με αυτή την κατάσταση. Λες δηλαδή, η συνύπαρξη. Τον έβαλε καπέλο. Καπέλωμα φοβερό. Καπέλωμα φοβερό πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να απολογείται στη θύρα 10 τι κίνηση θα κάνει. Ναι. Πρέπει να. Αυτό εδώ το πράγμα δεν το έχει στον Απόλλωνα Αθηνών. Δεν το έχει ούτε καν στον Άρη. Ούτε στον Άρη το έχει. Γιατί οι σουπεράδες οι καινούργοι είναι κερκιδάτη. Και του δω... είναι... Πολύ σωστά το είπες. Δεν είναι πλέον επεμβατική. Ναι, και νιώθουν και από μπάλα, έτσι. Και δεν είναι και λαμόγια όπως ήταν οι παλιοί σουπεράδες. Και οι ανακοινώσεις τελευταίες του ήταν εξαιρετικές. Πολύ καλές. Η γενιά του Βαραγιάννη των σουπεράδων ήταν λαμόγια. Ναι. Αυτή εδώ τώρα είναι όπως πρέπει να είναι η φύλαθλη. Σωστά μιλάς. Μέχρι στιγμής. Σωστά μιλάς. Κάνουν κριτική, αυτό δεν δεν επεμβαίνουμε. Στο κομμάτι ακόμα. Μας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και να... Ηλία Θεοδωρίδη. Δεν έχω ακούσει ακόμα να απολογείται στην Super 3 ο. Πώς το λένε, ο Καρυπίδης. Κανένας. Δεν ξέρω, τουλάχιστον προς τα έξω δεν βγει. Τώρα προς τα μέσα, μα γίνεται τίποτα, δεν το ξέρω ακόμα να πούμε. Όχι, ακόμα δεν έχουμε. Λοιπόν, εποχή που δεν για τη θύρα 4, πάει να την κάνει γραβάτα κουστούμι την τούμπα ο κύριος Σαββίδης. Πάει να εκευρωπαϊστεί, να πούμε, το καρνίβαλο να πούμε. Εκευρωπαϊστεί η ομάδα. Να εκευρωπαϊστεί όλη η ομάδα γενικότερα να πούμε. Καλά, μα φτιάξει και νέο γήπεδο θέλοντας και εμεί. Θα σκουπίσει και τα πόδια για να μπει στην τούμπα, άμα βλέπει ότι έχει να κάνει με ένα κόσμο. Θα είναι μια καινούργια εποχή, μια καινούργια κατάσταση. Θα πηγαίνουν οι παοξίδες με τις κοπέλες του στο γήπεδο. Κοίταξε, να κάνουμε ένα ερώτημα. Τι θέλανε, να γίνεται χαμό η τούμπα και ο Πάοκ να είναι με μηδέν τρόπαια και πέμπτος, ή θέλουν κάθε χρόνο να παίρνουν τρόπαια. Εγώ πάντως αυτό που είδα χθες που βγήκε, τα VIPs έχουν προηγηθεί. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα ωραίο θέμα το οποίο πρέπει να το θάψουμε. Όχι. Όπως θάβουμε τα θέματα του Πάοκ και να δεικνύουμε τα στραβά του Άρη και του Ηρακλή. Όχι, όχι. Θα πάμε και εκεί, γιατί έχουμε και στον ΠΑΟΚ εξελίξει. Αλλά πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, να τελειώσουμε λίγο τον Άρη. Για τον Ηρακλή τα είπες, δεν είσαι πολύ ζεστός με Ελευθερόπουλο. Για τον Άρη είσαι. Το Ελευθερόπουλο, άμα μου έλεγες, πάνε παίζει θέατρο, ας πούμε, στο κρατικό. Ναι. Με τον Παπακαλιάτη, ας πούμε, τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ναι. Και τον Φέρτη να κάνει τον μπαμπά του, ξέρω εγώ, το θείο, το μεγάλο κτλ. Τη Ματσούκα τίποτα, ποιο θα την κάνει σεξ, να πούμε, και την Τουμασάτου κτλ. Θα έλεγα πόσα λεφτά έχει. 10-30 ευρώ να δώσω στο θέατρο να πάω. Τώρα να δω τον Ελευθερόπουλο προπονητή σε οποιαδήποτε ομάδα δεν το έχει. Το Παντελίδη τον έχεις όμως. Δεν το πιστεύεις. 100%. Ναι, γιατί εγώ ακούω τους Αριανούς. Οκ, ακούμε λένε οι Αριανοί. Γιατί το 80% δεν ήθελα να φύγει ο Πάκο Ερέρα. Ακούμε λέει. Άμπαλοι κι αυτοί. Ναι, ακούμε λέει ότι ο Παντελίδης είναι καλός προπονητής. Ναι, αλλά είναι καλύτερος από αυτόν που είχαμε. Ναι, πολύ καλύτερος. Εκεί είναι ο ενδιασμός σου, λέει. Εμείς είχαμε ένα πρώτο όνομα, έναν άνθρωπο που είχε πάρει Champions League. Βρίσκανε μπελά, θα πήγαινε ο Ερέρα στη Ριζούπολη, θα έπαιζε πάρει εκεί passing game, μπορεί να φέρνει ένα-ένα, χάνει το παιχνίδι. Πήγε ο Τερζής, έκλεισε τους χώρους, τους παραέκλεισε, είπε στους Αριανούς, κοιτάξτε για να κερδίζουμε, μικρή ομάδα είμαστε, τρίτο στόπερ θα πρέπει να βάλω και τρίτο στόπερ. Τρίτο χαφ θα βάλουμε, θα κλειστούμε. Θα βγάλω τον Τικινί. Θα βγάλω εγώ τον Τζανακάκη ή τον Κωνσταντινίδη με τον Βαλεριάνο ή τον Μενέντεθ. Στα 70 μέτρα τους βγάλω στα 35. Τους έχω πίσω. Για να τους βγάλω συνάμα και τους διαφάνω. Δεν θα ανεβάσω το σιώπι στα τάρταρα της περιοχής του αντιπάλου. Άιντε, Άρης είμαστε τώρα. Με το σουφλί παίζαμε πρόπερση. Άντε, μπράβο. Α, λες δηλαδή ότι ο Τερζής ξέρει την ομάδα καλύτερα από ό,τι ο Πακουέρα. Δηλαδή ο Χιμένεθ είναι στην ΑΕΚ. Ναι. Συμμαζεύτηκε. Ναι. Πήγε στα Γιάννενα. Χιμένεθ είναι για Μπούλο, να σε ενημερώσω, στην Ισπανία. Δεν με ενδιαφέρει. Και ξέρεις λένε ότι θα είναι ο διάδοχος. Ποιος θα είναι. Ο Πακουέρα. Ο Πακουέρα. Ναι. Φιλάς Πάλμας. Κοίταξε. Είπαμε, ζωή κάνει κύκλους. Το είπαμε και νωρίτερα. Ο Χιμένεθ πέρσι ήταν Θεούλης, φέτος είναι τράγος. Το κυνηγάνε. Τώρα η ζωή είναι ανάλογα. Φυσικά, κάνει κύκλους. Άμα εμένα εγώ αστυνομικός διευθυντής και με στείλουν στο πανόραμα του στο. Το τμήμα. Το ίδιο θα συμπεριφερθώ άμα με στείλουν στο δεντροπόταμο. Όχι.
Άρα λοιπόν τι θα πω, εγώ είμαι ωστε. Άρα λοιπόν, πρέπει να είσαι και χαμελέον αυτό. Χαμελεοντάρα πρέπει ναι. να είσαι στη ζωή να, σου. Να αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι γύρω σου. Στη ζωή σου πρέπει να είσαι χαμελεοντάρα. Εγώ το διδάχτηκα αυτό από τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα. Ζαμπέτα. Η Ζαμπέτα ήταν σημαντικό. Χαμελέοντα. Είχε τρεις νύφες, είχε σόγια, είχε αυτά, τους έβαζε σε μια τάξη να πούμε 1,5 μέτρο. Αγράμματη. Δεν έχει σημασία μετά. Αγράμματη. Αλλά μυαλό να στροφάρει. Είχε τον παππού μου, τον Γιώργο, τον σχορεμένο, πήγαινε εκεί με τις χείρες εκεί, ήταν κανοματής. Α, ήταν μουρντάρης. Τάτρο και στα ραπάκια. Α, ήταν μουρντάρης. Ήταν ναι, ναι, δύσκολο και δύσκολο. Ναι. Κράτησε την ιστορία να πούμε. Η Ζαμπέτα. Ναι. Τι Ζαμπέτα. Κατάλαβε. Σε ένα 80 να πούμε. Δεν έχει σημασία το ύψος. 150 τόνους το ένα το χείλο από κάτω, 150 το άλλο να πούμε. Δεν έχει άσε τράμπαλε τώρα, σου λέω εγώ τώρα. Άρα λέω ότι ήρθε σε ρέρα στον Άρη. Τι είναι ο Άρης, μια ομάδα που ενέδειξε τερματοφύλακες στο περαμυντικά χαφ και τα λοιπά. Ναι. Καλά, και επιθετικούς έχει να δείξει. Ποιον έχει αναδείξει. Το Δημητριάδη, τη ΣΑΕΚ. Πού τον ανέδειξε, ένα χρόνο έπαιξε. Ένα μισό χρόνο, μια χαρά. Ένα μισό χρόνο έπαιξε. Ναι. Ανέδειξε. Ναι. Ναι. Καλού χαφ, τον Κούι έχει αναδείξει. Χαφ, Κούι. Χαφ, Μπαλή. Χαφ, αυτό και τα λοιπά. Ένα εξτρεμ, δύο εξτρεμ, κανένα ελελήφθη. Τέλο πάντων, εντάξει, οκ. Σεντερφόρ δεν βγάλανε. Σεντερφόρ εκτό του Δημητριάδη δεν θυμάμαι, όντω. Κάτι Λαμπριάκου είχαν, κάτι. Τον Αλεξιάδη παλιά. 70 χρόνια τώρα. Πεχτάρα πριν 180 χρόνια. Πεχτάρα και παλαιοσφαιριστή. Μεγάλο. Άρα είσαι θετικό για Παντελίδη, αρνητικό για Λευτέρα. Κολλάει ρε παιδί μου, Παντελίδη. Δεν είμαι τον Άρη. Θα βάλει ο Παντελίδη, θα αλλάξει εντελώ όλο το σχηματισμό του Άρη, θα βάλει απλά πινελιές. Ή λένε οι Αριανοί ότι βρήκε έτοιμη, θα βρει έτοιμη δουλειά τώρα από Πάκο Ερέρα. Τι Πάκο Ερέρα δουλειά βάλει. Την ομάδα έτοιμη, στρωμένη και απλά θα πάρει αυτό στα credits. Πήρε αγύμναστη ομάδα. Κρεπερί είχε ο γυμναστή του Άρη. Και τι έγινε. Στην Κρεπερί, μια το, η μερέντα, μια το αυτό, και μπάλα και κρεπερί δεν γίνεται. Ναι. Ομάδα κρεμάσα τα βυζιά τη γριά, να πούμε. Ναι. Κρεμασμένη ομάδα. Δεύτερον, άμυνα δεν ξέρει να κάνει. Στη μένα άμυνα δεν ξέρει να κάνει. Κατασκοπή αντιπάλου δεν ήξερε να κάνει. Θα πάρω την μπάλα, θα τη δώσω πάσα. Δηλαδή τους δούλευε αυτά τα χαϊβάνια τους Αριανούς, τους δούλευε. Και πάσα και θα παίξω μπάλα. Δηλαδή τους έκανε Χατζιπαναγίδες. Θα παίξει ο Ηρακλής, θα κάνει 10 τρίπλες ο Χατζιπαναγής, θα βάλει 3 γκολοκόπανος με το Σιαπανίδη στην Καστοριά, του βάλουν 3-0 μέσα στην Καστοριά. Έβαλε ωραία τρίπλα ο Χατζιπαναγής. Άντε μπράβο τώρα τις Αριανούς τώρα. Ας του δώσουμε καμιά μπάλα εκεί μπάσκετ. Να πάνε εκεί στο Παλέντε Σπορ να βλέπουν τα τρόπαια και να θυμούνται τα παλιά με τον Γουλιέλμο τώρα. Έτοιμοι να παίξουμε τη μέντσα είναι σε λίγο. Μη λε τέτοια για τον Πασχετικό Άρη. Θα βγουν εδώ, θα μα. Μην τον πειράζει τον Πασχετικό Άρη. Ναι, άμα παίξουμε τη Χάνθ θα κερδίσει, αλλά θα είσαι ο Παλέντε. Εύκολα θα κερδίσει. Και σήμερα έχουμε Άρη στην Νύπρου μια που το αναφέρει σε 7. Πού? Εδώ στο Παλέ. Αγεμάτο το Παλέ θα είναι. Δεν πάνε, κοροδεύουν εμά, αλλά και αυτοί δεν πάνε τώρα. Γιατί δεν βλέπουν όραμα. Όταν του λέγαμε εμεί ότι τόσα χρόνια είμαστε στάσιμοι για αυτό δεν πάμε. 500 άτομα θα έχει σήμερα. 500 άτομα. 500, πόσα το Δελασάλ με το Ανατόλια μα παίξει. Παραπάνω θα 800 θα έχει. Έλα θα έχει 500 ναι. σήμερα στο Άρης Νύπρου 7 η ώρα. Γιατί ναι. δεν πάνε οι Αριανοί, έχουν αποκλειστεί. Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα έχει στο ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ στο μπάσκετ. Ναι. Που παίζει και αυτό σε 7,5 ώρα σήμερα. Γιατί αρχίζει να το στρίβει λίγο ο μπασκετικό κόσμο. Και οι δυο μαζί του Ηρακλία Μπελοκύπου το γήπεδο δεν το γεμίζεται. Ναι, δεν το γεμίζουν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τα του ΠΑΟΚ. Εκεί όπου υπάρχει ένα θέμα, Κωνσταντίνο, όπω πολύ σωστά. Ανέφερες με τα εισιτήρια στην Τζέλση. Κοίταξε. Εγώ λέω να το πιάσουμε μετά τις 8.30. Άμα δεν εδώ να ξυρίζεις το μουστάκι, να βάζεις γραβάτα και παπιόν επαοξίτη στον κόσμο να πούμε. Όχι, δεν είναι αυτός ο διαχωρισμός. Και άμα θες κουνήσου. Ο διαχωρισμός έχει να κάνει με τους VIP. Που είναι κάτοχοι διαρχίες βεβαίως πληρώνουν και με τους. Εγώ θα πω οι κάτοχοι διαρχίες οι τέσσερις. Γιατί να μην πάρουν εισιτήρια. Γιατί να πάρουν. Ναι, επειδή δεν είχαν τη χρηματική άνεση να πάρουν VIP. Όχι, γιατί κινδυνεύει. Δεν είναι όλοι οι συντέστατε, φίλε μου, κάνουν. Δύο θα βρεθούν, τέσσερις. Δεν είναι όλοι. Τρεις βάλαν το πανό για τον Γεροντίδη. Ναι. Αυτοί δεν πάνε να κάνουν τη μανούρα και αφάει πάω μείον τρεις. Ναι. Τι τώρα άλλη ήταν. Για μείον τρεις σήμερα πάω που παίζει με δεργοτέλη να προσέχουν εκεί γιατί άκουσα κάτι εισιτήρια λέει. Θα αυτά φοβάται. Αυτά πρέπει να τα προσέχει ο πρόεδρος που θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ πρώτο. Πρέπει να τα προσέχει. Τι μαγκές εσείς ως τέταρτη τις κάνατε με το λαό. Ναι. Τώρα που να πάρετε πρωταθλήματα να βγάλετε. Δεν χάναμε κάτι λες. Τι αχάσεις. Τίποτα είσαι αδικημένοι. Βγαίναμε, κλαίγαμε, βολάζαμε. Σας κλέβαν το πρωτάθλημα ναι. οι άλλοι 30 βαθμούς μπροστά. Μα κλέψαν το προτάσμα και τα παραμύθια να πούμε. Τα οποία τα πέρασε στο λαό πανέξυπνα για να έχετε λαό. Καφεδάκι θες. Θέλω. Πίτα. Θέλω. Μπουγατσούλα. Θέλω. Θέλεις. Καντίνα πίτσο, φίλες και φίλοι. Μαζί με μια μπουγάτσα η δεύτερη πιτούλα είναι κούτρα. Μαζί με το καφεδάκι δώρο το νερό. Και στον πέμπτο καφέ ο έτος είναι κούτρα. Σε τρία σημεία της πόλης. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Εύκολα, γρήγορα, άπεχτα. Παλού σταθμού 36. Δυτική είσοδο. Πόντου 56 Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Και
μια που μιλούσαμε για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, εμείς θα σας δώσουμε και θα σας ενημερώσουμε για τον νέο τρόπο να παρακολουθείτε τηλεόραση. Ακούστε λίγο κάτι. Έχετε αργήσει, ρε παιδί μου, να πάτε σπίτι. Έχει ξεκινήσει το ντέρμπι. Κάντε πανεκκίνηση και δέστε από την αρχή. Ξεχάστηκες, έχασε το επεισόδιο από την αγαπημένη σειρά. Κάνε catch-up σε επεισόδιο σε 7 μέρες από τη μέρα αρχικής προβολής. Όλα αυτά βεβαίως για να ξέρετε, μόνο με τη Wind Vision. Απολαμβάνετε μαγευτικό 4K Ultra High Definition, περιεχόμενο από το Netflix και άλλες εφαρμογές. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση που σας αξίζει, φίλες και φίλοι, και λέγεται Wind Vision. Ακολουθείς Μαράγδα Μπασάκου, μετά τη Μαράγδα μας διαφημιστικά και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ, το εργοτέλης ΠΑΟΚ, οι αποδόσεις που έχουν βγει για τον ΠΑΟΚ, για τον Μίχελ που έφυγε και βεβαίως για τα εισιτήρια με την Τζέλση. Πολλά τα μάτς σήμερα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είπαμε 3 ώρα έχουμε και εργοτέλης ΠΑΟΚ. Θα πάμε λίγο αργότερα να το σχολιάσουμε με τον Κωνσταντίνο. Έχουμε και. Δεν θα το δεις. Θα φύγω, θα πάω γυμναστήριο. Πας να γυμναστείς. Βέβαια. Έχουμε μετάδοση. Ζαϊράκος είναι εκεί ήδη. Είναι εκεί ήδη ο Ζαϊράκος. Θα τσεξίμιζε. Θα χάσω κάτι δηλαδή. Φίλε, θα χάσει μια ποδοσφαιρική ένα μέτρη σε μια εβδομάδα που είναι ξηραίλα, δεν έχουμε τίποτα. Πλάκα κάνει. Κάτσε να δει τα γκολ τη φάση. Κάτσε να δει κάποιου ποδοσφαιρικού. Να δει λίγο ζαμπά, να δει λίγο να δει πράγμα. Δεν χρειάζεται να το δω με το εργοτέλη για να βγάλω συμπέρασμα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Πάντω ο Τομά δεν είναι εύκολο. Ο εργοτέλη είναι η καλύτερη ομάδα τη φουτβολίκο τώρα, αυτό μα δείχνει. Έλα ρε κουλιάνε τώρα, α το παραμύθι τώρα. Καλά, πριν λίγο δεν έλεγε ότι είναι δύσκολο για τον Ηρακλή, ότι έχει εργοτέλη που είναι πρώτη. Ο Ηρακλή τι σχέση έχει το Ενεσού με τη Μερσεντέ. Πλάκα, πλάκα. Λοιπόν, άκου λίγο, έχει πολλά μάτς, πάρα πολλά μάτς σήμερα και μπάσκετ είπαμε, δύο παιχνίδια. Ποιο ξενέρο τη βδομάδα δεν υπάρχει από αυτήν. Έχει στραβώσει με την εβδομάδα, δεν έχει πρωτάθλημα. Αυτές οι εβδομάδες με τις κολοεθνικές ομάδες. Ναι. Κολοεθνικές. Έχει ενδιαφέρον όμως, πρόσεχε. Ναι. Άγγελο Αναστασιάδη, δεμπούτου, πρεμιέρα, θα κάτσουμε να τη δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα θα κάτσουμε να δούμε. Και τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, πώς θα πάμε Μουντιάλ, πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα προκριθούν. Και άμα δεν πάμε Μουντιάλ, τι θα γίνει. Άντε, εμείς να μην πάμε, θέλουν να πάνε οι άλλοι. Άρα πρέπει να γίνουν παιχνίδια, προκριματικά. Ρε τώρα βλέπουμε αγγλικό πρωτάθλημα, γερμανικό πρωτάθλημα. Μια εβδομάδα ξηρωσή. Ελληνικά αυτά. Μια εβδομάδα ξηρωσή. Θα κάτσω εδώ τον Άγγελο Αναστασιάδη, άμα θέλω δεν πάω και να πιω δύο κρασιά μαζί του. Τσίπουρα πίνει. Τσίπουρα και τέτοια πλάκα με κάνει τα. Λοιπόν, έχουμε πολλές συναυλίες όμως αυτό το μήνα εκτός από ματσάκια. Θα πας. Ναι, η Μελίνα Σλανίδου ξεκίνησε εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίτζες Καζίνο. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Λατρεμένη φωνή, τρομερή σκηνική παρουσία. Είναι εδώ και έχει και το νέο της δίσκο μαζί. Ξημερώνει Κυριακή με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο θέατρο Βεργίνα για άλλες δύο παραστάσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Όσοι ενδιαφέρεστε, τα εισιτήρια θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα Public και στο ticketservices.gr. Ζάχαρη. Πάμε λίγο και στα του ΠΑΟΚ. Κάτσε, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Γιατί με τους μικρούς τώρα τα είπαμε. Τι μικρούς, γιατί. Μικρή δεν είναι. Εντάξει, ο Άρης τι είναι. Μικρός είναι ο Άρης. Και ο Ηρακλής μικρός είναι. Τι είναι. Επειδή δεν πάνε για πρωτάθλημα, ναι, έχουν μικρούς στόχους. Με το χωριό του Ιχολύπτη έπαιζε το Αιγίνιο, τι είναι, μεγάλος είναι. Ναι. Και πήρε και ένα-ένα το Αιγίνιο. Και άλλαξε προπονητή, ε. Ποιος. Το Γυναικό, νομίζω, έφερε γιατί με περσιακό προγράμμα το είχε. Ναι. Τι, σε προποζίδικο το βρήκε. Α, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πήρε ένα προπονητή καινούριο τώρα, διαβάσαμε χθες. Εγώ λέω καλύτερα πάρει προποζή παρά προπονητή. Έλα, το βγαίνει Γυναικό τώρα. Λοιπόν, ο Βάρντα, ο οποίος όπου και αν είναι, έχει ένα μαγικό χάρισμα αυτό το παιδί. Είναι μαγικό το χάρισμα να κάνει ανάκατα τα πάντα και τους πάντες, να τους ανακατεύει, να τους μπερδεύει, αλλά πάντοτε είναι στην επικαιρότητα. Αυτή μεγάλη παιχτάρα, έτσι, γιατί εγώ την αξία την ποδοσφαιρική δεν την αφισβητώ, άλλα αφισβητώ. Βγήκε και έκανε ανάρτηση πριν από λίγο, είναι πολύ φρέσκο το θεματάκι. Είμαι παίχτης του ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά που έχουν γράφει χθες. Αλαχλή, ιστορίες, να φύγει, να κάνει. Είμαι παίχτης του ΠΑΟΚ και κανείς δεν μου έχει πει ότι θα αποχωρήσω την ομάδα. Ναι. Ο ίδιος, ο Αμρουάρντα. Ναι, ναι. Αγαπάω τον ΠΑΟΚ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα στη Super League. Ναι. Παρά το γεγονός πως είμαι συμπατρίδα μου λόγω της εθνικής μου ομάδας, διάβασα και εγώ όσα γράφονται για εμένα. Ωραία. Ωστόσο, όπως προείπα, είμαι παίχτης του ΠΑΟΚ και θα παλέψω για αυτή τη φανέλα. Δεν θα είσαι για πολύ. Γιατί δεν θα είναι για πολύ. Δεν θα είναι για πολύ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα γραφόμενά του, αρκεί να τα έχει βάλει καλά στο μυαλό του. Μας έχετε πρίξει με τον Ουάρντα. Εγώ λοιπόν, σε έπρεξε, εγώ καθόλου σε έχω πρίξει. Μας έχετε πρίξει με τον Ουάρντα. Οι άλλοι δεν παίζουν Ουάρντα. Ένας είναι ο φορ που άμα στον πάρει το εξωγήινο και τον απαγάκι δεν θα πάρει πρωτάθλημα, τέλος πάντων θα το παλέψει. Ναι. Θα γίνει ντέρμπι μετά. Θα γίνει ντέρμπι, λες. Με τον Πρίγκο τη κάνω περίπου. Άμα φύγει ο Ζαμπά. Δηλαδή ένα παίκτη του πάω, πες ότι τον απαγάγουν. Ναι. Ο Ζαμπά. Στεναχωριέσαι πολύ. Όχι, απλά θα χάσω. Ο Πέλκα. Θα στεναχωρηθώ για τον Πέλκα. Ναι. Βέβαια θα στεναχωρηθώ. Πόσο πολύ θα στεναχωρηθώ. Γιατί ο Πέλκα όταν δεν έπαιξε με τρία μάτια, εγώ είδα πρόβλημα για τον Πέλκα. Πρόβλημα ναι, για τον Πέλκα θα στεναχωρηθώ. Άμα σε απαγάγουν το λιμιό, θα στεναχωρηθείς.
Μπέσα. Μπέσα. Θα σε αναγορθώ μόνο και μόνο γιατί είναι 20χρονο και θα είχα potential καλό στην πορεία. Τι κάνει, παιδεραστή, είσαι τι. Ναι, ρε, έχει προπτικέ, λέω. Ναι, αυτό. Προπτικές, το ίδιο ισχύει και για τον Μάρκο. Για φέτο μιλάω, ρε φίλε. Ωραία. Δηλαδή, σου απαγάγουν ναι. Το Βέρμπλουμ. Ναι. Στεναχωριέ. Όχι. Τον Κάνια. Όχι. Όχι. Το Βιερίνια έτσι όπως είναι. Το Βιερίνια δεν μπορώ. Έτσι όπως είναι τώρα. Έτσι όπως είναι τώρα. Σαν τη γιαγιά Ντάκ. Δεν θέλω τον Βιερίνια. Το Βιερίνια. Είναι και συμπάθεια στη μέση. Όχι, άστο. Πριν πεθάνει ποδοσφαιρικά τον Βιερίνια. Δεν είναι ακόμα να πεθάνει. Λείπει ο Βιερίνια και κλαίω. Το Μάτο αν μα απαγάγουνε. Έχω ένα θεματάκι. Το Βαρέλα μα απαγάγουνε. Έχω ένα θεματάκι. Πάρα πολύ ωραία. Το Πασχαλάκι. Έχω ένα θεματάκι. Άμα σε απαγάγουν δηλαδή. Άμα υπαγάγουν τον Νουάντα, α πούμε, πάλι δεν θα σου πω ότι έχω θέμα. Πάμε στα άλλα θέματα. Ναι. Άρα, πάμε στα. Ναι, αλλά... Τον Πρίγιοβιτ, άμα σε απαγάγουν. Έχω θέμα. Το βρακί λερώθηκε. Κανονικά, καφετάκι. Τελειώσαμε. Καφέ. Τελειώσαμε. Άρα, πού καταλήγουν πολύ απλά ότι είναι πέντε πέντε. Πολύ λόγο γίνεται για τον Νουάντα για να γεμίζουμε τι σελίδε. Ναι. Αυτό έγινε. Α... Ναι, αλλά είναι μάγκα ο Άλτα. Εφόσον καταφέρνει και συνέχισε επικαιρότητα χωρίς να παίζει μπάλα. Όχι, μάγκα δεν είναι. Φελό είναι γιατί ναι. Με το ταλέντο που έχει έπρεπε να παίζει πιο καλή μπάλα. Σωστά μιλά. Πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά καταφέρνει με ναι. Δηλώσει σου τουλάχιστον αυτή τη φορά να με πει εμένα άμα κάνει ότι θα μπει στο κλαπ και όχι στο κλαπ. Να τον πάρουμε στο κρατικό θέατρο με τον, με τον Παπακαλιάτη και τον, Ελευθερόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε παράσταση. Να πούμε έναν ο υπηρέτη του Παπακαλιάτη ο Άλτα. Μια και είναι και μαύρο να πούμε. Δεν είναι μαύρο το παιδί. Τι είναι άσπρο είναι. Για χαρά είναι κανονικά. Έχει αυτό λίγο το σοκολατή. Ωραίο. Το κουστάρουν οι γυναίκες. Σαν γύφτος από το Κορδελιό. Ναι, έλα, πάμε παρακάτω. Τον ρίμαξε σήμερα τον Νουάντα. Γύφτο από το Κορδελιό, τον είπε σοκολατή. Εντάξει, άντε, πάμε. Πολύ μιλήσαμε για τον Νουάντα. Φτάνει με τον Νουάντα. Παίξο ο οποίο δεν έχει ούτε ένα εντάλλητο λόγο. Πάμε εδώ, 2-12 λεπτά για φίλο. Μίχελ, τέλος. Ποιο? Πάει ο φίλο ο Μίχελ. Για οικονομήσει και κανένα άλλο τίποτα. Έχουμε τον Μπράγκο, Μάριο Μπράγκο. Α οικονομήσει και αυτό. Να οικονομήσει και αυτό. Να φέρει 15. Εγώ αλλού θέλω να το πάω. 27 να σαβούρε οι τρει καλοί. Πετυχημένο ή όχι. Τώρα πλέον μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο Μίχελ. Πετυχημένος ή όχι. Βέβαια, αποτυχημένος. Γιατί αποτυχημένος. Γιατί άμα εμένα μου δώσει ο Ανδρώνης 5 εκατοστάρικα να πάω στο Μασούτη και να πάρω ξυριστικά και τα λοιπά και του φέρω 30 ευρώ ρέστα και τα πάει ξυριστεί ο Ανδρώνης και η μαγουλάρα του να πούμε κοπεί να πούμε στα δύο. Θα με πήρε φίλε, εγώ σε έστειλα με 500 ευρώ να με πάρεις ξηράφι το να είναι. Εσύ με έφερες μπικ. Είμαι 2 μέτρα άντρας και με έφερες τα μπικ από κάτω να πούμε. Ναι. Πρώτον, δεύτερον. Ναι, αλλά σου φέρε το μάτος. Βρεά το μάτος και το μάτος. Πώς τώρα. Άρα σου φέρε και καλά ξυριστικά. Α το μάτος και το μάτος τώρα. Το μάτος να πούμε. Ρε με έδωσε 500 ευρώ. Ή με έδωσε 30 χιλιάρικα. Ναι. Πάρει 30 χιλιάρικα, φέρουμε ένα μάξι. Ναι. Και εγώ του φέρω το κόρδομα, το δικό μου. Το κόρδομα με 30 χιλιάρικα, τα 28 που τα πέβαλες, μούχτι, τα 28. Τι άμε, με έφερες αμάξι, καλό είναι, δεν τρέχει το λάδι από κάτω, ο πετμεζάστο είναι, έχει τη βίδα από κάτω πατήσει κτλ. Ναι. Αυτό είναι ο Μίχελ και όλοι γύρω από το Σαββίδι. Ναι. Του δίνει 100 δραχμές και του φέρουν προϊόν για 30, τα 70 να πούμε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Και τι να πω για τον Μίχελ τώρα. Το μάγουλο φραπέ να πούμε εκεί πέρα. Ζωάρα, ε. Ζωάρα και τα λοιπά. Βόλτες κάτω, ρεκό πύργο, παραλία. Μας να μας δώσει ένα διερμηνέα και τα λεφτά που μας έγινε να τον είχαμε τον Πάουκ. 20 πόντους πρωταθλητή. Εντάξει, καλά είναι και από εκεί πέρα το Μίχελ, στο καλό και να μας γράφει. Άντε, φλόρε, φύγε, φτάνει. Ναι, παρακάτω, ναι. Άλλος. Λοιπόν, Μάριο Μπράγκο πλέον, ο διαδοχός σου, ένας Πορτογάλος. Πορτογάλος είναι. Ναι, Πορτογάλος. Κάνει Λιγούρι, θα αναμένει Πορτογάλος. Μπα, έχει κάνει πολλά χρόνια καριέρα και εδώ στα Βαλκάνια. Άρα, στα Βαλκάνια. Ναι, Σπλίτ, στην Κροατία, στην Ρουμανία. Στα Βαλκάνια, έχει αναδείξει. Θα το δούμε. Πάντως, ο Μίχελ σήμερα με το ρεπορτάζ. Ναι. Θα μείνει στο γειτονικό περιβάλλον του Σαββίδη. Δηλαδή, όποτε χρειάζεται, θα παίρνει ένα τηλέφωνο ο Ιβάν σαν τον Τζησιακό να ρωτάει τι πάμε είναι παρακάτω, αυτός. Ρε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτοί τρώνε λεφτά καλά. Μπριζόλες στα κάρβουνα και τέτοια. Εμείς τι τρώμε, ρε. Πρε, τι με νοιάζει τι τρώμε εμείς. Πώς δεν τώρα... με νοιάζει τι τρώμε εμείς. Τώρα θα σας στεναχωρηθεί κανένας που αξίζει στα βίντεο. Μίγε, όχι, δηλαδή. Μα αυτό θέλω να. Θα του κάνουμε θέμα τώρα αυτό με το μίγε. Αυτό θέλω να καταλάβω. Θα στεναχωρηθεί ή θα χαρεί. Έξισε τα παυτά του Παοξή τώρα. Νομίζω ότι χάρηκε η πλειοψηφία. Βρε, ούτε του νοιάζει τώρα. Νομίζω ότι. Α, ούτε ασχολείται. Ο Πάοκ να είναι μπροστά να παίρνει πρωτάθλημα. Τι βάλω στο site αυτό, άμα έχει 30 χτυπήματα το γεγονότο αυτό. Του Μίχελ. Σου βάλω εγώ ένα θέμα τώρα, πετάχτη μέχρι αυτό. Για βάλε. Έλα. Πάει να σα κάνει. Πώς λέγαμε το φύλακα και το γόντζανε. Πάει να σα κάνει τη ζουτούμπα. Πώς έκανε. Πώς τη λένε. Ποια. Στην ταινία Οι θαλασσιές Χάντρες. Όχι, ήταν ο Γιωργίτσης Μάγκας με το μουστάκι να πούμε που το ξέρει και τα λοιπά. Ναι, ναι. Γνώρισε την πλούσια να πούμε την. Και τον έκανε φλωρούμπα. Τη ζωή Λάσκαρη και του λέει ο άλλος, αυτή με και μουστάκι θα σε κόψει. Άρα λες ότι η Βασαβίδης είναι η Λάσκαρη. Η Λάσκαρη, ναι. Ο λαός του Πάγκου είναι ο Γιωργίτσης. Και το μουστάκι σας το κόβει και τα κλάδια σας φορά την κουστούμάρα. Σας πάει κάτω. Ναι, αλλά μήπως είμαι και καλύτερα έτσι που θα είμαι κουσουμαρισμένος και με τίποτα. Κοίταξε τώρα, εμείς ο λαός του ΠΑΟΚ έλεγα μέσα από την παραβατικότητα. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα πάει στην ταβέρνα, θα δίνει τον ταβερνιάρι. Ναι. Γιατί να το δει, ρε φίλε. Δεν θα πληρώσει. Ρε, τι σου λέω εγώ τώρα, γιατί είναι κάβρος.
Λοιπόν, θα πάει κάτι μανούρ, θα πετάξει τη φωτοβολίδα του, θα πετάξει το κάκαδο στον επόπτη. Μα εγώ λέω αυτά ναι, δεν τον πένα τα κάνει. Τις ρετσίνες, θα χάσει το πρωτάθλημα μετά. Δεν σταμάτα, ρε, έτσι σα μάθαμε. Θα χάσει το πρωτάθλημα μετά κάνει αυτά. Αν πετάει ρετσίνες μαλαματίνες. Δηλαδή 40 χρόνια που ήσασταν ναι. Έτσι, το κάνατε επειδή δεν παίρνετε πρωτάθλημα, να πούμε. Γι' αυτό, ε. Φυσικά. Άμα είστε τέταρτο-πέμπτο, σου λέει μπορώ να έχω και παραβατική συμπεριφορά, δεν θα χάσω και τίποτα. Τώρα πάει παραβατική συμπεριφορά. Τώρα φίλε, πα να πάρει το μαστραπά αυτό που τη ζητά και κυνηγά τόσα χρόνια. Στι τουαλέτε στάγεται και πώ το λένε και. Στο καινούριο γήπεδο. Και τάμπλε θα έχουμε εκεί να βλέπουμε τις φάσεις όταν κάνουμε τα τσίσα μας. Κοτρόνια στον επόπτη δεν έχει τώρα. Δεν θα έχει τέτοια, τελείωσε. Μπούκες και έχει τέτοια. Αλλάξει εποχή. Στα Γιάννα δεν ξαναπάτε μπούκα να βγείτε. Θα πάμε ένας-ένας, στα στρατιωτάκια θα πάμε. Είναι ο χώρος μας εκεί να κινηθούμε. Και όταν θα παίζετε με την Τζέλση και θα ρωτάτε. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Κάτσε ρε φίλε. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Κάτσε ρε φίλε, δεν σ' άρεσε αυτό. Θα πάρουν οι VIPs τα πρώτα και τι. Αυτό λέμε, δε. Τι κάτσε. Λέμε αυτό. Δώσε όλους τους κάτοχους διαδικασίες. Συβγάλε για το γεροντίδι. Τη δυνατότητα να πάνε στο γήπεδο. Συβγάλε για το γεροντίδι να πούμε. Και από ό,τι έμαθα από ένα ρεπόρτερ του Πάκου δεν θα πω. Ναι, αυτόν που έβγαλε το πανολέο, ο Γεροντίδης τον έβγαλε από μέσα. Έτσι είπα. Τι τον έβγαλε. Τον έβγαλε, τον έσωσε, ρε παιδί μου. Έκανε προσπάθεια ο άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν ενάντια. Α, δηλαδή είχαμε και χαριστία μέσα σε όλα. 100% έτσι έμαθα. Εγώ τα λέω. Αυτό. Ναι. Δηλαδή αν οπότε, τον βοήθησε ο Γεροντίδης εσύ πανώ, ναι. Εσύ πανώ για τον Γεροντίδη που είναι το Σαββίδι άνθρωπο και ο Σαββίδης ναι. Λέει την άλλη μέρα θα πάνε οι VIPs να πούμε. Ναι. Έχουμε ένσταση. Μισό λεπτό. Να δω τον Μπούζα από το μεσημέρι πώ θα το φτιάξει. Έχουμε διαχωρισμό ανάλογα με το πορτοφόλι. Δηλαδή πόσα διαρκέσει ο Πάο 21%. Πόσα εισιτήρια δικαιούται να πάρει τέτοια, 2-300. Είσαι... Όχι, έχω πει κάτι τέτοιο. Εσύ πληρώνει. Κάνουμε κουβέντα τώρα. Αυτό που πληρώνει. Βρε αγόρι μου, κάνουμε κουβέντα. Σε πρώτο. Όποιο θέλει να βάλει. Κάνουμε κουβέντα. 2-300-2-300. 21% τα διαρκέ. 21%. Κλήρωση πόσοι θέλετε, δηλώστε πόσοι θέλετε να πάτε. Και κλήρωση ανεξαρτήτου βίρα. Όχι δηλαδή VIP και 4 και 7. Του κάνει τώρα κριτική τώρα σε βοήθεια. Φυσικά. Ναι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει διαχωρισμός ανάλογα ναι. Με το πορτοφόλι. Ο άλλος μπορεί να πάρει VIP, το ρωτάμε. Ξύθηκαν τα μέσα. Δεν πάει κι αυτός. Ξύθηκαν τα μέσα για τους Σαββίδη τώρα που το κάνεις κριτική εσύ και εγώ. Ναι. Ναι. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος, ναι, ναι. Κούλα αυτός που είναι στη θύρα 4 πάει 3-4 μέρες στο Λονδίνο διακοπούλες και φεύγει από τη δουλειά του. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, ρε φίλε. Άλλο ρε φοβάται, ναι. Άνθρωπος το έχει πει ανοιχτά. Ναι. Φοβάμαι οι κανίβαλοι, μη με τιμωρήσουν την ομάδα. Είναι καθαρό αυτό. Και στέλνει τις γραβάτες. Να προσέξει σήμερα στον εργοτέλειο, μα φοβάται. Τι? Να προσέξει σήμερα και στον εργοτέλειο όμως. Γιατί οι άλλοι δεν ξέρεις που μπορεί να συνέχουν στη μένη. Μη λαϊκίζεις. Ναι. Όχι, δεν λαϊκίζω. Εγώ αναφέρω επειδή είμαι καμένος. Σε δίνει πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια να πούμε. Δεν πήρε τίποτα ακόμα. Ναι, το πήρε. Όταν θα το πάρει, πέρσι τότε το θα πήρε, μου το πεις αυτό. Και πέρσι το πήρε. Ναι, μου το κλέψαν όμως. Εντάξει, το κλέψα, το κάνω. Καλά σε κάνω. Ο καμένος. Χωριάτα, ρε. Ο καμένος. Πρέπει να προσέχει να πει κάτι. Ο καμένος με τη Μακεδονία σε πούλησε παραμύθι με τον γύρο. Σου έδωσε τα γήπεδα και τον έκανε να πούμε. Γουτσουγούτσου τον έκανε. Γουτσουγούτσου τον έκανε. Εσύ λες δηλαδή δεν πρέπει να προσέχει ακόμα και σε τέτοια μάτσα. Εγώ τέλος πάω τώρα το μεσημέρι. Εγώ λέω ότι πρέπει να προσέχει και σε αυτά τα μάτσα. Ας πάει στο πανόραμα. Ναι, γιατί εγώ διάβασα κάτι φόρουμ αεξίδων Ολυμπιακό. Να πάμε να τα κάνουμε γιάχμα να φάνε και αυτοί μειοντρεί. Σε τέτοια μάτσα θα σου τη φέρουν. Γι' αυτό ακριβώς πάρε στο πανόραμα. Πες την Πατουλίδη που είναι και η περιφερειά. Φίλη σου είναι η Πατουλίδη, όχι δική μου. Ποιοι είναι 10 παοξίδες στο πανόραμα που τρώνε ροζ μπιφ να πούμε το μεσημέρι και κουρασάν φωλή το πρωί κτλ. Και έχουν τη Μερσεντεσάρα να πούμε κτλ. Και είναι επιχειρηματίες να πάνε αυτοί στην Τζέλση. Να πάνε αυτοί στην Τζέλση. Να πάνε αυτοί στην Τζέλση. Αυτό λέει ο Σαββίδης τώρα. Ναι. Σας λέει δηλαδή. Εντάξει, στην Τζέλση, α ξέρει, μπερδεύεσαι. Ναι, έχει πάρει μόνη μία. Θα πάρουν και εσύ δεσμοί συγκεκριμένα. Αναγκαστικά θα πάρουν. Ναι, αυτό σου λέω. Άρα θα πάνε και αυτοί που λες με τα κάκα, με τα νίκια. Θα πάνε μια χαρά τα παιδιά για αυτά. Ναι. Και εσύ δεσμοί. Απλά ναι. Λέει, θα δώσουμε προτεραιότητα κάποια στιγμή. Τι θα δώσει, ξαναπέστο. Θα δώσουμε προτεραιότητα. Πού? Στους κάτοχους διαδικασίας. Ναι, αλλά θα πάρουν συγκεκριμένες σύνδεσμοι, μπορεί να πάρουν τα πιο πολλά, 1500. Πού θα δώσει προτεραιότητα? Στους VIP είπαμε. Και αν πάνε οι VIP 2000, πού θα τα δώσει? Σιγά μην πάνε οι VIP. Μα δεν είναι τόσα τα εισιτήρια το VIP, ρε φίλε. 2000 εισιτήρια VIP, τι είμαστε, ρε φίλε. Κολέγιο δεν είμαστε. Θεία ένα. Ναι, και θύρα ένα. Θύρα ένα πόσα εισιτήρια διαρκείας έχει. Δεν ξέρω πόσα. Δεν ξέρεις. Για πάνε μάθε. Τι θα πάνε όλοι δηλαδή αυτό που λέω. Ρε παιδί μου, γίνεται μια αυτή και τρελαίνω και πάνε. Από τους 3.000 που έχουν αυτά τα εισιτήρια διαρκείας εκεί χοντρικά, σου λέω να πάνε 1.000. Άρα μένω άλλα 1.000. Αν πάνε 2 όμως τι θα γίνει. Ποιος έχει προτεραιότητα αυτό που είπες προηγουμένως. Η VIP. Η ανακοίνωση. Δηλαδή δε λασάλ θα σε κάνει. Ρε θα εκτεθείς. Ρε δε λασάλ θα σε κάνει. Θα διασυθείς γιατί θα βλέπεις την κερκίδα. Ρε Ανατόλια θα σε κάνει. Θα βλέπεις την κερκίδα στο Τζέρσι και θα λες τι κερκιδάρα είναι αυτή. Βρε. Εσύ πες μου ότι την κάνουν οι VIP και ρε δε λασάλ. Όταν θα βλέπεις να τρέχουν τα σάλια εκεί στο πέταλο. Εγώ τέτοια θέλω. Αυτή θα είναι. Δηλαδή η τάξη της κόρης μου στο καλαμάρι. Πιο πολύ σαν να θα κάνει από τους VIP τους δικούς σου. Τι κάβρι πρέπει να πάνε. 300 VIP θα πάνε. Πώς θα πάνε. 500 πολύ. Οι άλλοι 1500 και 700 θα είναι. Τα τζιμάνια. Πάντως βλέπω
ότι πάει ο άνθρωπος να κάνει Ευρωπαίο τον ΠΑΟΚ. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Απ' την άλλη μεριά. Καλό είναι αυτό να το τραβήξει. Ένα συνδυαστικό σου διαβάζει. Καλό είναι αυτό. Ένα ρεπορτάζ να σου διαβάζει. Διάβασε το μου, διάβασε το ρεπορτάζ. Ναι, τι συνδυαστικό. Γιατί δεν μου λες τώρα, εσείς τώρα άμα πάτε από την Τούμπα τώρα να φτιαχτεί η Τούμπα, πού θα πάτε να παίξετε. Στο Καφτατζόγλου. Να διαβάσω ένα ρεπορτάζ. Βεβαίως. Με επιτρέπεις. Μπορώ που λέγει ο Κόκκινος. Δεν υπάρχει, εννοείται, εδώ κάνουμε κουβέντα. 49 συλλήψεις του Απουθού. Ναι. Συνεχίζονται οι εντατικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί άραγε. Ναι. Λοιπόν, τώρα πια. Για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας που παρατηρείται στην περιοχή. Η Ελλάς προχώρησε σε 49 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών στην περιοχή του Απουθού από 20 Οκτωβρίου ως 12 Νοεμβρίου, όπως επισημαίνεται σχετική ανακοίνωση. 49, έταξε δηλαδή, αφού λέει για ναρκωτικά. Δηλαδή καθαρίζει η αστυνομία για να πας εσύ τον Καφτατζόγλου του χρόνου. Καλά, Κωνσταντίνε, να κάνεις ένα μετάδοση. Γιατί τα συγχαίες, εγώ πήγα και πριν με το λεβαδιακό, είχα πάει στο Καφτατζόγλου. Αλλά κοίταζες πίσω σου. Δεν κοίταζα καθόλου πίσω. Εγώ έτσι ξέρω. Έχω το φίλο μου τον Μάνο εκεί, τον φίλο στον Πιφτέκι. Ποιο μάτς ήτανε? Πάω Κλεβαδιακός. Όχι, δεν ήταν πάω Κλεβαδιακός. Πάω Κλεβαδιακός, κύπελο. Ήταν και ένα Κύπρο με β' εθνική παίζατε. Που Αιγυνιακός πρέπει να ήταν. Δύο μάτσα έχω μεταδώσει κατά τζόγλου. Δεν, λες... δεν είχα κάνει. Όχι, μόνο μου. Πόσο πήγα... κόσμο ήταν στο. Του... Πόσοι ήσασταν. Και κλεισμένον ήταν. Και κλεισμένον, ναι. Και πόση αστυνομία έχει. Είχε νορμάλ αστυνομία. Σε κλεισμένο είχε κρούβες. Είχε νορμάλ αστυνομία, παιδί μου, είχε και συγγονία. Αλλά εδώ όμως μπερδεύεις τα ρεπορτάζ. Εδώ μιλάμε για ναρκωτικά, ρε Κωνσταντίνε. Για τα ναρκωτικά. Αν μου λέει σύλληψη για ναρκωτικά. Στην Τούμπα και στην Καριλά δεν έχει ναρκωτικά, δηλαδή μόνο εκεί έχει ναρκωτικά. Πάντω μπορεί να σου πω και άλλα πράγματα για να περάσει την κόκκινη γραμμή. Μην την περνά την κόκκινη. Πάλι θα παίρνω τηλέφωνο τον Ανδρώνη, θα λέει μαζέψτε τον Ανδρώνη. Και μετά ο Ανδρώνη θα έρχεται σε σένα και θα σε λέει. Κωστή το μικρόφωνο αυτό είναι βαρύ. Αυτό το μικρόφωνο είναι τόνο. Δηλαδή αυτό είναι το όπλο. Πρόσχεμε, γίνει και γυρίσει εναντίον σου. Ναι, έξυπνο στον Τζαπαύλο. Οπότε τι να περάσω από τη γραμμή. Μεγάλος, και τι να περάσω τη γραμμή. Εγώ καβεδάκι και νερόπινο. Ναι, δεν ναι. Μείνω, δεν μείνω ουίσια και τέτοια να ξεφεύγω να πούμε. Ο Τίγρης λέει τους δίνει 50 και του λέει βάλε και 20 από την τσέπη σου του οπαδού. Ναι. Για να πάει σε εκδρομές. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, λέει δίνει, ο Νικόλας εδώ. Ναι. Του δίνει 50 και 20 από την τσέπη του γιατί ο Τίγρης, ένα λεπτό, ο Σαββίδης για να πάρει τον ΠΑΟΚ. Δεν πλήρωσε κανένα οπαδό. Κανέναν. Όχι. Αυτό το λέμε. Ποτέ. Ούτε έτσι, ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Ούτε ο οπαδός του ΠΑΟΚ θέλει να έχει εξάρτηση από το Σαββίδη. Σωστά μιλάς. Για να μπορεί να το κάνει κριτική όποτε θέλει. Για να το κάνει κριτική. Έτσι, έτσι. Ωραία. Και είναι υγιής αυτή η σχέση. Ο Σαββίδης ναι. Δεν τον έβριζε κανένας οπαδός όταν ήταν να έρθει εδώ. Γιατί ο οπαδός του ΠΑΟΚ δεν ήθελε τίποτα από το Σαββίδη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άλλοι το λέγανε απατεώνα Ρώσο. Αλλά ή δεν έχει φράγκα ή δεν έχει. Από τον ερασιτέχνη, από ναι, τον ναι, ναι, ναι. Και τώρα μόλις, το παρακαλάνε. Μόλις τάσταξε τα 700 το χρόνο, δεν μιλάνε τι καλός που είναι και τι άγιος που είναι. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πλήρωσε και το τσάι. Άρα ο παδός του ΠΑΟ, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έχει εξάρτηση οικονομική και δεν είχε ποτέ από το Σαββίδη. Ναι. Τώρα τι κάνει στο Μακεδονία Παλάς, αν βάζει κανένα, δεν το ξέρω. Βοηθάει για δουλειά. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν βοηθάει μόνο Παοξίδες και άλλους βοηθάει. Και Ηρακλειδής, Καριανούς, μια χαρά τους βάζει δουλειά. Ωραία. Ο Μελισανίδης για να πάρει την ΑΕΚ τζάμπα. Την έριξε στα τάρταρα. Την έριξε στα τάρταρα και η Original έκανε την κότα. Ναι. Οπότε την έχει υποχρέωση την Original και ελεγχόμενη την Original ο Μελισανίδης. Οπότε βάλε και εσύ από την τσέπη και πάρε και αυτά και τα λοιπά. Μπορεί να τα κάνει. Γιατί ο Μελισανίδης έκανε δουλειές με την ΑΕΚ τζάμπα. Ναι. Σωστό. Σωστό, σωστό. Ο άλλος με τον Πούτιν τι διάλογο κάνει επάνω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει κάτι. Το ρευστό λέει άφθονο. Μας νοιάζει, ναι. Εντάξει. Ναι. Και ο παδός δεν ήθελε. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σωστά. Λέω όμως εγώ ότι πάει να σας φορέσει πολύ γραβάτα και παπιών. Άμα θες φοράς φίλε. Και εγώ ναι. Παντρεύτηκα, αλλά γραβάτα και παπιών δεν φόρεσα. Άμα θες το βάζεις φίλε. Εσύ το σκύλο βόλτα βγάζεις. Όχι, δεν το βγάζω. Ναι. Πήρα μικρό και μην το βγάζω βόλτα. Γιατί ο μικρός σκύλος δεν θέλει να τον έβγαζα, θα ήταν γιατί το ήθελα. Αυτό δεν νοσηκώ. Ναι. Τα ζώα τα βγάζουν βόλτα, σε θέλουν χορτάρι να μυρίσουν να κάνουν. Φοβάται ακόμα, δικιά μου είναι μικρή βρε. Δύο μηνών, δυόμισι μηνών δεν είναι για να βγαίνει. Α, δεν είναι σχολείο, δεν πήγε ακόμα. Ναι, δεν πήγε σχολείο ακόμα. Καλά, ναι. Καλημέρα από Όφεμπαχ, σήμερα κυκλοφορούν λέει τα εισιτήρια για τις Έλξεις. Όφεμπαχ. Το πισαν τον κόκκινο, Όφεμπαχ. Όφεμπαχ. Ο Τίγρης το διαβάσαμε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Νίκο, πρέπει να προσέξει παέτα εκτός έδρας παιχνίδια. Για μένα να μην παίρνει εισιτήρια λέει. Πάρτον αυτό το Χασαπόπουλο, θα σπάσει την πάρουμε. Θα το πάρουμε. Θα το δώσει καμιά κλωτσιά την τηλεόραση. Πάρτον. Πέδες αυτό με τα εισιτήρια για Τσέλσι μας τελείωσε μας στο εξωτερικό. Τώρα ψάχνω άτομα από Ελλάδα που να έχουν VIP και δεν θα πάνε Λονδίνο χαιρετίσματα από Στοχόλμη. Έχω ένα φίλο μου το Δάκη. Το Δάκη. Τι κάνει ο Δάκης. Είναι στην πώς το λένε. Σε ένα μέρος βόρεια, πώς το διάλογο το λένε, Όσλο. Όσλο, Νορβηγία. Στην Νορβηγία. Ναι, ναι. Λέει, ανάκριβη. Θέλω, λέει, όλοι. Να πάω στο μάτς Παοξής, κανίβαλος από την Καβάλα. Ναι. Κανίβαλος κανονικός. Ναι, αλλά είδες, όλοι θέλουν ένα μάτς, θέλουν το χλιδάτο ναι. Όμως. Άρα εδώ μπερδεύονται τα πράγματα. Του λέω τράβαση. Γιατί δεν πήγαν στο Μίνσκ. Κάτσε, του λέω. Θέλουν το Λονδίνο. Πάνε στην κερκίδα της Τσέρση. Δεν μπορείς. Τώρα που μου δίνεις πάσα. Δεν μπορώ, λέει, να πάω.
Λέω, γιατί δεν μπορείς να πας. Γιατί λέει θέλει ταυτοποίηση και τέτοια. Σε να περίπτωση που κάποιος φιλοξενούμενος ναι, οπαδός ναι, βρεθεί με εισιτήρια για τις θύρες των γηπεδούχων, τα εισιτήρια αυτά θα κατασχεθούν και δεν θα γίνουν δεχτά και θα σε πάρουν και θα σε μπουζουριάσουν. Εμοροίδα ο Δάκης από την Καβάλα. Βέβαια, δεν μπορεί να πάει. Εμοροίδα κανονική. Μόνο στο χώρο μας, εκεί δεν υπάρχει. Είχα 3-4 φίλους στο Λονδίνο, λέω να σε πάρουν. Λέει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όντως δεν γίνεται. Και θέλει προσοχή το θέμα με τα εισιτήρια. Όσοι μπορέσουν, 2-300 αυτοί θα είναι. Ναι. Τέλος. Ναι. Λοιπόν. Πάει τελείως. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Και μουστάκι θα σε βάλει να σε έχει. Και μουστάκι και πολλές φάσεις σήμερα θα έχουμε στο Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέμε What the Black is going on. Θα το έχετε ακούσει αυτές τις μέρες, παίζει πολύ γενικά. What the black is going on. Εμάς μας έχει κολλήσει και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Ξανά μανά. What the black is going on. Ποιος το είπε πρώτος? Το πλαίσιο φυσικά, που ετοιμάζεται για την πιο μαύρη Black Friday που έγινε ποτέ. Οπότε ρίξτε μαύρη πέτρα πίσω σας και γραμμή για το πλαίσιο. Αργήσατε να πάτε σπίτι, ξεχάσατε την ώρα που είχε έναρξη το ντέρμπι, κάντε πανεκκίνηση και δείτε το από την αρχή. Ξεχαστήκατε και χάσατε τότε από την αγαπημένη σας σειρά. Κάντε catch up σε επεισόδιο και 7 μέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής. Όλα αυτά μόνο από την Wind Vision, εκεί που απολαμβάνετε πραγματικά μαγευτικό 4K Ultra High Definition. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση που σου αξίζει, φίλες και φίλοι, και λέγεται Wind Vision. Πάμε σε διαφημιστικό, επιστρέφουμε γραμμές. Έχουμε πολλά θέματα, Κωνσταντίν, έτσι. Και άλλα τόσα. Και άλλα τόσα, πάμε. Στις 3 η ώρα Εργοτέλης ΠΑΟΚ, στις 7 να Άρης Δνίπρο για το μπάσκετ, στις 7.30 ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ για το Champions League. Πολλά τα μάτς, αλλά και πολλές συναυλίες αυτό το μήνα, για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. Η Μελίνα Σλανίδου ξεκίνησε εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Λατρεμένη φωνή, Μελίνα ανέβηκε Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές και το νέο της δίσκο Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για άλλες 2 παραστάσεις αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε τα εισιτήρια στο Regency Καζίνο, στα Public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μας ακούει Αθήνα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Χάρη, έτσι, ο οποίος μας θυμίζει και τον Χαριστέα, φίλε. Τον ξέχασα τον Χαριστέα, δεν βγάζει φόρο, δεν βγάζει φόρο ο Άρης. Μην τον έβγαλε τον Χαριστέα. Ποιος τον έβγαλε τον Χαριστέα, η προδεκτική τον έβγαλε. Τον δώσαν δανεικό, άχρηστο τον βγάλαν. Ναι, αλλά ποιος τον έβγαλε. Τι ποιος και εκείνη τη χρονιά που επέστρεψαν. Ο Μιχαλίτσος τον έβγαλε. Στον Άρη. Ναι, και ο Μιχαλίτσος ναι, με το Σεμερτζίδη, ναι, πρωτίστως ο Μιχαλίτσος. Ναι, ναι. Πήγανε να βγάλουν τα παιδιά από τις ακαδημίες, τα μικρά, και οι μάνατζερ τους κυνηγούσαν εκεί πέρα. Άλλο αυτό. Μιλάμε για τέτοια σωματεία. Ναι, αλλά αυτή τη φοράκλα ναι, την έβγαλε ο Άρης. Όχι. Ποιος είναι αυτός? Ο Μιχαλίτσος. Α, ο Μιχαλίτσος. Ναι. Ο Μιχαλίτσος που άνοικε. Στον Άρη δεν άνοικε. Που άνοικε. Ναι. Στον εαυτό του άνοικε. Α, στον εαυτό του. Έκανε καριέρα Άγιαξ, Βέρντερ, Γιούρο, σήκωσε. Βγάλανε τόσα παιδιά. Ναι. Βγάλανε τόσα παιδιά και επειδή θέλανε να τους διώξουν, ναι, άκου να δεις τώρα. Βάλαν το φροντιστή εκεί κάτω να λέει ότι να τα παίρνει σε μερτήρε και ο Μιχαλίτσος το μαθαίνει. Τώρα για πότε μιλάς, γιατί πριν 20 τόσα χρόνια. Πάνω Μιχαλίτσος τραβάει ένα βρωμόξυλο. Ο Μιχαλίτσος θα έκανε αυτά. Όχι, θα το χαρίσει, επειδή είναι καλό παιδί. Πιο fit τύπο δεν έχω ξαναδεί στην ηλικία του. Ναι, για προσβαλέτονα. Ναι, πιο fit. Πάει, μιλάμε τόσο γυμνασμένο δεν έχω ξαναδεί. Βγάλαμε λέει 15 ναι, παίκτες, δεν πήραμε πορτοκαλάδα. Ναι, ναι. Να πάρει ο Άρης λεφτά, ένα εκατομμύριο κτλ. Μην πάρουμε φράγκο εμείς. Μας τη από πάνω. Του τραβάμε βρωμόξυλο. Ναι. Καλά του ξηγήθηκε. Το έκανε μπαούλο. Μπαούλο τον έκανε. Ο Μιχαλίτσος τον έβγαλε το χαριστή. Άντε τον Αριανό πέστο το βλάχο και με τον Κόντι και του μανατζαρέου. Τον βλάχο τον Αριανό πρωί-πρωί. Άντε μπράβο. Ποιο ελληνικό πρωτάθλημα, λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90. Ναι, ναι, ναι. Πες μας, τις γραβάτες θέλετε στην Τούμπα, τα κουστούμια ή τους κανίβαλους? Όλους τους θέλουμε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Πώς είναι? Συμφωνείτε με τον. Όλους τους θέλουμε. Γιατί δεν είναι έτσι. Οπ, ένα λεπτό. Συμφωνεί... Και τους γραβατωμένους και τους κανίβαλους. Ο καθένας στο χώρο του. Α, δεν πάρει την κουμπάρα και τη γυναίκα. Τι, μην μπερδεύει πράγματα, ναι, και δεν γίνεται. Ο ένας θα είναι στα επίσημα. Η κουμπάρα θα φωνάζει, η γυναίκα. Ο ένας θα είναι στα επίσημα και ο άλλος θα είναι στο θύρα 4. Αυτή την αποκαφροποίηση, την αποκανιβαλικοποίηση και την εξευρωπαϊκισμό θέλει να κάνει ο κύριος Σαββίδης. Πολύ ωραίο. Βίψει με κουστούμι και κάκαδο τρίχα στη μύτη. Πα να το βγάλει αυτό το κάκαδο και σαν εγχείρηση προστάτη να πούμε. Πονάει γιατί η τρίχα δεν μπορεί να βγει. Και τι θε να είσαι.
ρε φίλε. Με το κάκαδο να είσαι τετραποπέμπτο. Κάνει κεσαρική το κάκαδο. Ξέρει, θα πει κεσαρική το κάκαδο. Ο Παοξή κάνει κεσαρική το κάκαδο. Το βγάζει όμω. Το βγάζει. Το βγάζει. Πρέπει να το βγάλει. Με κεσαρική. Πρέπει να το βγάλει. Βρε με επισκληρίδιο βγάζετε το κάκαδο και πάει άλλο στου βίβου στη Τζέλση. Δεν τα λέτε να πει. Βρε παγάσα. Να σε δω τι θα λε για την κερκίδα στη Τζέλση. Είμαι περίεργο να σε δω, ρε φίλε. Τι θα λε για την κερκίδα. Θέλω να δω το λουλουδάκι τη μορφή. Θα το δει και αυτό. Θα δω κανένα φίλο. Θα είναι και αυτό εκεί. Τι νομίζει. Να δω. Είπαμε ο Πάουκ είναι πολυπολιτισμικό. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Τι θέλετε τον Πάουκ, πολιτισμένο ή απολύτιστο. Πολιτισμένο τον θέλω. Τον θέλω πολιτισμένο κάφρο. Δεν υπάρχει αυτό. Πώς δεν υπάρχει. Τον θέλω μια χαρά. Πολιτισμένο τον θέλει ή κάφρο τον Πάουκ. Οι VIPs θα πάνε προτεραιότητα. Έχουν οι VIPs. Δεν μου λε. Οι άλλοι οπαδοί σαν την Ευρώ, δηλαδή τη Μπαρσελόνα, τη Γιουβέντου, τη Ρεάλ, τη ΕΣ, νομίζει δεν έχει δηλαδή. Κάνει και σαρική. Ναι, δηλαδή εκεί τι είναι, καλά παιδιά, νομίζω ότι είναι. Αλλά είδαν ότι η ομάδα για να πάει μπροστά πρέπει και αυτοί να ακολουθήσουν μια στάση. Τι θα κάνουν, δηλαδή. Θα πετάνε μέσα πράγματα, θα μπουκάρουνε. Η Μπαρσελόνα δεν έχανε 3-0. Τι δεν έκανε, λάθος είσαι. Η Μπαρσελόνα, αγόρι μου, τα τελευταία 15-20 χρόνια πήρε τα πάνω. Ξεσυχαστού γιατί κουτουλίδι έχει φάει η Μπαρσελόνα. Έγινε Ευρωπαίο. Φυσικά, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Το ταβερνιάρι θα το δέρουμε στην εθνική οδό τώρα. Κανένα δεν πειράζει. Δεν κλέβουμε. Κανένα. Όχι, ρε, τι είναι. Αυτά είναι δεκαετία Αιτήλα μου λες τώρα. Αιτήλα. Αιτήλα. Και μια που πεις για Αιτήλα, δείχνει ότι συμπορεύεται και με αυτό το κομμάτι. Την είδε σε καινούργια τη φανέλα. Τι φανέλα. Την πορτοκαλί. Ροζ φανέλα. Την πορτοκαλί, όχι ροζ, πορτοκαλί. Πορτοκαλί φανέλα. Σαν τα φλάι που φορούσε το τραπέζι. Πάτε και το μαντιλάκι της, των VIPs και πάτε να παίξετε στην Τζέλση. Άντε να δούμε τι κολοτούμπα θα κάνει πάλι. Τι κολοτούμπα θα κάνει πάλι. Τι 49 συλλήψεις του Αμπουδού, τι ακαβούν ναρκωτικά, λέει, εκεί είχαμε. Ναι, αλλού δεν έχει ναρκωτικά. Εκεί μαζεύονται. Εκεί τους στείλαμε. Ξέρεις τι γίνεται εκεί. Χαμός γίνεται. Α, έτσι, εντάξει, καλά. Εντάξει, λοιπόν, πάμε γραμμές. Καλημέρα στον Μπέρμιγχαμ. Μικρό το μπαλκόνι, λέει ο φίλος. Καλημέρα από τις πιο ωραίες φωτό που ανεβάσατε σήμερα. Τι φωτά ανεβάσατε. Να ανοίγει, λέει, το μάτι μας πρωί-πρωί. Καλημέρα από το Ασπρόμαυρο Βερολίνο. Αυτή τη φωτό έβαλα, φίλοι, από ψηλά. Έχουμε θέα. Ναι. Από ψηλά το μπαλκονάκι. Βλέπουμε καθαρά τι γίνεται κατ' όσο είσαι πιο ψηλά, βλέπεις και πιο καθαρά. Αυτά θες. Καλημέρα. Τι καλημέρα ένας είναι. Α το πάρουμε, τι να το κάνουμε. Αφού προσπαθείς να μας πείσεις ότι ο Παοξής είναι κακός άμα γίνει Ευρωπαίος. Τι θες να είναι. Καλό είναι ή κακό. Καλό είναι. Καλό είναι. Φυσικά είναι καλό. Λοιπόν, θα υπάρχει και η αλητία με την καλή την έννοια όπου πρέπει. Ο Παοξού είναι. Ναι. Άνοιξε τις γραμμές. Ναι, άνοιξε τις γραμμές. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα φίλε. Δηλαδή ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν αφού είναι μία η γραμμή. Εσύ. Βέβαια. Τι κάνετε. Εβδομάδα αυτή η εθνική. Εντάξει. Η Βίψα πάλι. Όπα, καλώς τον τουρίστα! Όταν μιλάς για Champions League και ΠΑΟΚ, να σε καθαρίσω και να φέρεσαι στο μπάσκετ για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, μπάσκετ είπαμε. Μπάσκετ, γιατί μπάσκετ. Champions League δεν έχεις παίξει και δεν θα παίξεις ποτέ. Έχω παίξει προκριματικά Champions League. Άστο τώρα. Τι να κάνω, ρε Αξί. Εγώ πλήρωνα την εφορία μου, δεν την άφηνα σαν εσένα. Τι να κάνω. Άστο τώρα που την πλήρωνα την εφορία. Την πλήρωνα. Κάποιοι άλλοι δεν πλήρωνε εφορία και έλεγαν δεν βαριέσαι. Ναι, δεν βαριέσαι. Α με σώσω 150 εκατομμύρια! Ναι. Το ρεύμα το πλήρωνε η περιφέρεια! Έτσι λες εσύ! Αυτά σε κανέναν άλλον! Ναι. Δεν περνάνε αυτά! Όσο φορά εσάς στην Αθήνα, ναι. Εκεί στα site, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη να μας λέτε ο Μελισσανίδης επισκέφθηκε τα Σπάτα, ζήτησε ψυχή, ζήτησε πρωτάθλημα. Την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή σήμερα, να μας λέτε πάμε να αναστρέψουμε. Τι να αναστρέψετε, ρε! Θα πάρεις τώρα το Μίσιτς, αυτό να το ένα παίχτη. Θα πάρεις. Κατηγορείτε τον Ουζουνίδη και τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Και αφήνετε στην απέξω χέστες. Όπα. Χέστες. Ναι. Πολιτικό αυτούργο. Ποιος είναι. Ο Μελισσανίδης ποιος είναι. Αφού τα λέγαμε ρε Νικόλα, δεν λέγαμε ότι πήρε παίχτες. Δεν ξέρετε τι έλεγες εσύ, γλύφτες ναι. Τι λένε. Α, εμείς τα λέγαμε την ώρα τους όμως, να ξέρεις. Δεν μπορώ άλλο γλύφτες. Ναι. Ακούστε 95,5 διαδικτυακά που δεν μπορείτε μέσω ραδιοφώνου. Ναι, σωστό και αυτό. Το καταλαβαίνετε. Σωστό και αυτό, βέβαια. Εδώ θα ακούσετε μόνο αλήθειες. Φυσικά και έχει ο παδούς του ΠΑΟΚ, φυσικά και έχει του Ιακλή και του Άρη, αλλά όλη την ημέρα το 24ωρο θα ακούσετε και 15 πράγματα αντικειμενικά. Βεβαίως θα τα ακούσετε. Γιατί κάτω δεν βλέπεις τίποτα αντικειμενικό, μόνο γλύφτες. Λοιπόν, σαν ουδέτερος για να κλείνουμε. Εμείς μια χαρά κριτική κάναμε την ΑΕΚ από την αρχή της χρονιάς. Σαν ουδέτερος. Άσε τα πονάει. Ναι. Πάει ο Σαββίδης να κάνει Ευρωπαίο τον φίλαθρο του ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνει ποτέ αυτό. Ποτέ. Πηγαίνετε πέρα, εσείς στον εργοτέλη, πηγαίνετε στον εργοτέλη και δείξτε τη δύναμη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι όλο στην κρίση σήμερα. Έχετε να δείξει τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι φανατικότερος όλων στην Ελλάδα, έτσι. Πρέπει σήμερα δεν μπορεί να βάλει κουστούμι.
Μπαμπά. Στην Κρήτη πρέπει να την κάνει ασφόλαβη. Ακούς παραβλοποτίδα. Όσο κόσμο είχες εσύ ρε παιδί μου στο κύπελο, άλλο τόσο θα έχω κι εγώ. Καραβλοποτίδα, να πας στην Κρήτη σήμερα να το κάνεις ασφόλαβη εκεί το γιατί που λέει. Όσο κόσμο είχες εσύ στο παιχνίδι κυπέλου, άλλο τόσο θα έχω κι εγώ στην Κρήτη. Εγώ είμαι άκρη, δεν έχω κόσμο εσύ. Δεν έχεις. Δεν έχεις, ε. Όπως θέλω τα γυρίζω, ρε ρίζω, όπως θέλεις. Φύγε βρε, φύγε ρε μάνταλε, φύγε φιλιά. ναι, μας έχουμε μία ο Καντονά είναι ο Μάνταλος, μία δεν το βλέπουμε. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, έχω μια απορία. Ναι. Δεν θέλουν Ευρώπη, τότε γιατί θέλουν το πρωτάθλημα, λέει Παοξής. Λέω Φερέ. Ωραίος, καλό το ερώτημα του Φερέ. Αφού δεν θέλουν Ευρώπη, τότε γιατί θέλουν το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Γιατί δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα, Τζορτ μου. Ναι, δεν έχουμε πάρει καλά πρωτάθλημα. Καλά σε κολλάει ο Τζορτ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Έλα φίλε, Παπιώνης ή Κάκαδο εσύ. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Από Σέρες, από Μακεδονία, Παοξής. Από πού είναι, λέει? Από Σέρες, Μακεδονία, Παοξής. Από Σέρες, ρε, καλημέρα. Μακεδονία, καλημέρα. Τι, βόρεια ή νότια είσαι? Όχι, βόρεια, νότια. Μία είναι Μακεδονία, πέσω. Δεν είναι μία. Μία είναι. Και είναι ελληνική. Τον Αμερικάνο πες αυτό. Την original, όχι την Μπισμπιζέ πες. Δεν ξέρω Μπισμπιζέ, φας βουρδουλιά από τον Αμερικάνο. Ο Αμερικάνος σε κάνει γήπεδο και με τον Τζίπρα. Ο Αμερικάνος με κάνει ο Σαββίδης. Ναι, ο Σαββίδης. Αφού αυτό σε πληρώνει. Άρα δεν με κάνει ο Αμερικάνος. Ναι, αλλά είναι φίλος ο Σαββίδης με τον Τζίπρα που είναι φίλος με τον Αμερικάνο. Α, εντάξει, έχουμε. Οι φιλίες είναι εντάξει. Και εγώ μπορεί να είμαι με σένα φίλο και να μην είμαι φίλος με κάποιον φίλο όμως. Ναι, ναι, σωστό, ναι. Έλα φίλε. Λοιπόν, πήρα να κάνω λίγο μια ερώτηση προς τα εσάς, ρητορική βασικά περισσότερο, η οποία είναι, συμφωνείτε με αυτό το μέτρο που πήρε ο Σαββίδης σχετικά με τα εισιτήρια για τον πάγκο της Τσέλσι? Όχι, δηλαδή, δεν συμφωνεί ο Κουλιανός. Εγώ δεν συμφωνώ, όχι, δεν συμφωνώ. Όχι, γιατί διαχωρίζει τα πορτοφόλια του φίλου του πάγκου. Όλοι όσοι έχουν διαρκείας, όλοι έχουν δικαίωμα να πάρουν. Αυτός είναι με τους κάφρους, θα πούμε. Όχι, είμαι με το δίκαιο. Ναι. Διαχωρίζει τα πορτοφόλια σιγά, έτσι. Σιγά. Ναι. Δηλαδή, σαν λέει, επειδή εσύ μέρε σου πολλά λεφτά έχει και προβάδισμα. Ο άλλο μπορεί να μην έχει ρε φίλο που πήρε 4 στην 5. Μου βγάλε πάνω σου, λέει, έτσι. Δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Το Γεροντίδη πε έβγαλε. Εγώ δεν το είδα πάντω. Το Γεροντίδη ποιο τον πληρώνει. Δεν το είδα το πανό. Ποιο τον πληρώνει. Άμα ήταν στο Χαριλάδο, το βλέπε το πανό. Δεν το είδα. Το πανό του Ηρακλειδό το είδε που έβρεζε τη μάνα του Σαββίδη. Το άλλο δεν το είδε με το Γεροντίδη. Όχι, το είδα. Δεν το είδε. Στο δείξω. Έγινε πολύ πριν το μάτι, μπορεί να έφυγε πριν κανένα το Με πειράζει πάρα πολύ ο διαχωρισμός ο οποίος έγινε. Δεν γίνεται να είμαστε άνθρωποι δύο ταχυτήτων. Ναι. Τώρα πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Ναι. Οπαδοί μας αγαπάνε την ομάδα, βγάζει τα δύο ταχυτήτων. Ένα λεπτό, ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Εσύ έναν φτωχό πρόεδρο ήθελες ή το Σαββίδη? Το Σαββίδη. Για χαρά, φίλε, επόμενη γραμμή. Πώς εσύ τα δικά σου και ο άλλος τα δικά του δικά σου. Όχι, ρε φίλε, διαφωνούμε. Πάμε, πάμε. Θα χάσουμε κόσμο. Όχι, θα χάσουμε κόσμο. 21% είναι τα διαρκές του ΠΑΟΚ. Να δηλώσουν όσοι θέλουν να πάνε στο Λονδίνο και ας κάνουν κλήρωση. Όχι να διαχωρίσω. Εσύ πληρώνεις. Δεν έχει σημασία ποιος πληρώνει. Ναι, πληρώνει ο κάτοχος διαρκείας. Πληρώνει. Είναι ο πελάτης. Για χαρά. Ναι, καλημέρα. Ο άλλος πληρώνει πιο πολλά. Σου λέει ο άλλος. Ναι, διαχωρίζει τα πορτοφόλια δηλαδή. Έβγαλες πανό. Όποιος είναι πιο πλούσιος, αυτός πέτρε έχει προτεραιότητα. Έβγαλες πανό. Ποιο πανό, ρε, ποιο πανό. Δεν το ξέρεις το πανό. Ποιο, που σε ένα άκουσα. Του Γεροντίδη. Ναι. Βγήκε. Δεν το είδα εγώ το πανό. Στο Καριλάμα να έβγαινε θα το βλέπεις. Δεν το είδα. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ο Ζαΐρης μου είπε, εγώ δεν είχα πάει. Α, ο Ζαΐρης είπε. Μάλιστα. Εγώ δεν είχα πάει στο γήπεδο. Έλα, πάμε, ναι, εντάξει, καλά, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Έχει τίποτα η μύτη σου? Καλοπάτι Βιτόλο. Α, το σκαλοπάτι Βιτολαράκι μας. Λοιπόν. Ακούστε, μετά αφού εναποθέσαμε τις ελπίδες στο να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ για να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τώρα ο λαός του ΠΑΟΚ έγινε πολυπληθής και φανατικός να μαζευτούν να πάνε όλοι στην Κρήτη, μπας και γίνει και ένα επεισόδιο για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με μείον 3. Άντε, Φίδη, δεν περνάνε εδώ πέρα αυτά. Όπως το βολεύει, είπαμε, ρίζος είναι. Δεν περνάνε αυτά εδώ, νομίζεις μιλάς σε ανόητους. Δεν υπάρχουν ανόητοι, εδώ ψάξ αλλού. Όσο για το άλλο ζήτημα των εισιτήριων, για να προλάβω να τα πω και πείτε μετά. Υπάρχει μια τάξη πραγμάτων στα οικονομικά, στα κοινωνικά και στα θεσμικά πλαίσια. Δεν είναι τα χρόνια όπως τα ξέραμε 80s, 90s. Αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό λέμε ρε φίλε, πολιτισμός. Μπράβο. Αλλάζει, όπως ζωή, λοιπόν αλλάζει. Αλλάζουν μπράβο, τα δεδομένα στην ομάδα, όπως αλλάζουν τα δεδομένα στο πρωτάθλημα και θα πρέπει όλοι να συνηθίζουν στη νέα τάξη πραγμάτων, έτσι και εμείς θα πρέπει να συνηθίζουμε στη νέα τάξη ωραία. Πραγμάτων. Άρα η ομάδα πλέον είναι το πρόεδρο του λαού. Ή δεν θα το αποδεχτείτε. Τελείωσε, επόμενη γραμμή. Το χέρι σας είναι. Καλημέρα. Σου λέει αλλάζει τα πράγματα. Η ομάδα του Προέδρου. Δεν είναι μόνο του Προέδρου. Σου μιλάς. Ο κόσμος έχει το δικό του ρόλο. Πρέπει να το αντιληφθεί. Και στον ΠΑΟΚ το έχει αντιληφθεί μια χαρά. Βοηθάω, φωνάζω. Φωνάρε. Έχω πρόεδρο που ταχώνει. Δεν χρειάζεται να τον πιέσω για κάτι. Αφού τα βάζει τα λεφτά. Τέλειος. Το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν είχαμε χωσάδες. Τέλειος. Ναι. Πάμε. Καλημέρα, επόμενο. Έλα, φίλε. Καλημέρα.
Καλώ τον να. Τηλεφωνώ. Κλείσε ραδιόφωνο. Ναι, το κλείσα. Το μπράβο, μπράβο. Η κόρη μου ετοιμάζεται μία παρέα. Εκεί είναι σε μία περιφέρεια στην Κρήτη. Θα πάνε στην Κρήτη το αγώνα. Η κόρη μου. Ναι. Και ο γιος με ετοιμάζεται στο... στην Τσέλσι. Έχει λεφτά ο γιος σου, έχει γραβάτα, κουστούμι. Εκεί δουλεύει, ναι. Πλημμένο καθαρό, άξι κατά ναι, 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 ναι. Έχει, καθαρό είναι. Η κόρη δουλεύει, μου καλά, έχει δικό του εργαστήριο, δουλεύει. Α. Και έχουν, λέει, ετοιμάστηκαν, είναι λέει, 1200 άτομα, έχουν δύο συνδέσμους εκεί. Ναι. Στο Λονδίνο, ναι, στην Αγγλία, ναι. Α, ο σύνδεσμος του Λονδίνου. Ναι, 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 δύο είναι. Οι πολιτισμένοι και εκεί. Ο ένας είναι απολύτιστος. Εγώ θέλω τον Λουλουδά. Αυτό θα είναι, ρε, σου λέω. Σε αυτό, είναι. Αυτόν είναι ο γιος μου. Ναι, στους Λουλουδάδες είναι ο γιος. Στην Βασαρία, ναι. Που είναι πολιτισμένος γραβατάκιας, ναι, αλλά στο γήπεδο είναι κανίβαλος. Τι να κάνουμε. Το κάκαδο το βγάζει με κεσαρική κι αυτός. Άλλο σου λέει. Όχι. Άλλο σου λέει. Κάνουν Βασαρία, τους αρέσει η Βασαρία. Αλλά όχι να χτυπήσει. Είναι πολιτισμένος, αλλά στο γήπεδο γουσάρει να είναι δραστήριο. Να είναι ζωηρό. Εκτονώνεται. Ναι, 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 μπράβο, ναι, αυτό είπε ο γιος. Θα σε ακούσει ο Γιωργάκης, θα ξυπνήσει το πρωί να φάει κουρασάν φωλή. Θα σε αποκλείσει το γιο, μη. Λέει ο κύριος ο γλυκύτατος ότι ο Παοξής μπορεί να είναι πολιτισμένος, αλλά και κανίβαλος στο γήπεδο. Αυτό σου λέει. Και εραστός και γλυκός και ρομαντικός και μπίχτης. Χαμελέοντας δεν ήθελες να είσαι νωρίτερα. Χαμελέοντας έχει γίνει και ο παδός του Πάου. Δεκαετία του 80 όμως δεν είχατε βγει. Χαμελέοντας, μάθαμε να είμαστε χαμελέοντες. Έτσι δεν μου λες νωρίτερα. Και ο Σαβίδης χαμελέοντας. Και ο Σαββίδης χαμελέοντος, βέβαια. Αφ' και με το μαρινάκι για το μέτα και σου έτσι, ναι. Με παπιόν παντρεύτηκες. Τίποτα. Από θυμάσαι, μόνο που κάμπισο. Τίποτα. Μα εκεί σου, παρόν. Έσωσες τα παιδάκια από την πισίνα, ήθελες. Του Αγίου Νικολάου θα σε πάρω εγώ 2-3. Δεν θα τα φορέσω ποτέ. Θα σου πω ευχαριστώ, αλλά δεν θα τα φορέσω. Μήπως σας βάλει και τους δημοσιογράφους παπιόν. Τι πράγμα είσαι, βρε, τι πράγμα. Τον Μποκολόκο με καμιά άσπρη γραβάτα. Τον Μποκολόκο μπορεί να τη βάλει, θα ταιριάζει κόσμο. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, φώναζε λίγο γιατί είσαι υπόκοφος. παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Πάρετε το πρωτάθλημα πρώτα. Ναι. Ευχαριστηθείτε το. Σωστός. Και αφήστε το ευρωπαϊκό. Σωστός. Πάρετε το. Να το πάρουμε γιατί ακόμα δεν πήραμε τίποτα. Εγώ επιμένω. Βέβαια, ναι. Πάρετε το, ευχαριστήθετε το και αφήστε το άλλα. Ναι. Να μην... ναι, αλλά φίλε, θες και μια περατζάδα καλή να βγάλεις και ένα γούσο στην Ευρώπη, ρε παιδί μου. Το να πας, ναι, να πας, μια κακαδιά τι θες. Μια κακαδιά στο Λονδίνο να τη ρίξεις. Ναι. Αντί κακαδιά, κακαδιά. Αλλά ευχαριστηθείτε. Μια κακαδιά και στην Ευρώπη. Ευχαριστηθείτε πρώτα πρωτάθλημα. Και αφήστε τα ουράνια. Το πιο άξιο και τίμιο πρωτάθλημα κόντρα στους διαιτητές. Άσχημα να το λέμε και αυτό, Κωνσταντίνε. Εγώ μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, Παναθηναϊκός είναι ο φίλος. Για να ακούσουμε. Ναι. Μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός, αλλά φέτος θέλω να το πάρετε. Ναι. Και θέλω να ανέβει και άλλο άλλο. Τι θα ήθελε, φίλε, το πάρει ο Ολυμπιακός. Όχι, φίλε. Σε συμφέρει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι μα κάνει τον καλό τώρα, δηλαδή. Δεν θα ακούσει κόρδε κάτω. Ναι, δεν θα ακούσει κόρδε κάτω. Άκουσε τι είπε μετά από 20 χρόνια για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μετά από 20 χρόνια, το 2050 και μετά. Γιατί τώρα αυτά που κάνανε παλιά με τους διαιτητές και με αυτά. Κομμένα! Καμμένα τώρα. Ήρθαν οι ξένοι και τώρα του Μπεκί. Είδε ο άλλος ο χοντρός που ήταν στη Φυσούνα. Τι είναι αυτοί που μου φέρατε εδώ πέρα. Δεν ξέρω πολλά, πώς ήταν. Μία νίκη στα τελευταία 10 ντέρμπι έχουν εκεί που τα έπαιρναν όλα. Με τα παίρνουν όλα στο 95. Ναι, και λένε ότι ο Πάκου δεν παίζει καλή μπάλα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει βάλει 5 γκολ στο 95. Σε παρακαλώ τώρα. Σωστό. Σε άμα δεν το βάζανε στο 95, Παναθηναϊκή με τον Πάκου. Με τα πιτσιρίκια τώρα. Και κάτι ακόμα που θυμήθηκα τώρα, Κωνσταντίνε. Ναι. Ο άλλος ακόμα συγκαμένος είναι. Ποιος? Ο Γιάγια που μας έλεγε 3 μήνες με τις εφημερίδες. Θα έρθει ο Γιάγια. Καλά Χριστούγεννα, δεν λέγαμε. Έχει παίξει ένα μας. Τι να παίξει το βόδιρε, τι να παίξει το βόδιρε. Τον εξαφάνισαν τώρα ξαφνικά, σου λέει δεν μπορεί να παίξει. Να σε καλά φίλε πάνω εκεί. Φυσικά πάει. Μ' άρεσε ο φίλος, έλα. Πού είναι ο Γιάγια ρε φίλε. Πού είναι ο Γιάγια. Ένα μήνα εκεί, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, καλημέρα ναι. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Καλώς ο. Δεκάτσας. Κουλιανέ, άκου να σου πω. Άντε ρίχτα πάλι. Χώσε. Αγόρι μου τους μείων βαθμούς δεν τους γλιτώνεις. Να τους ο άλλος ο Μπέκας. Άντε πάλι. Θα την πληρώσεις αγοράκι μου, θα την πληρώσεις. Αυτά θες, θες να την πληρώσω. Ήδη προχτές έγινε ένα επεισόδιο, το πνίξες. Ποιο? Έφυγε Μαλάμο. Ποια Μαλάμο ρε? Από τη θύρα 4. Όχι τίποτα δεν έφυγε. Έσκασε στο τζάμι. Ναι. Ποιο τζάμι? Και γύρισε πίσω και χτύπησε μια κοπέλα. Έφυγε μια Μαλάμα. Πού, ποιο τζάμι ρε παιδιά? Γι' αυτό. Πήγε για μέσα. Και εξωστρακίστηκε στο αυτό, δεν το ξέρεις. Η Μαλάμο. Μαλάμο. Πού είναι αυτό έγινε ρε παιδιά. Έλα ρε, δεν είδες το παλό, δεν είδες τη Μαλάμο. Δεν βλέπεις να πούμε, τυφλώστησε να πούμε. Πού ρε παιδιά έγινε αυτό. Έτσι, για πες το που έγινε αυτό.
Στη θύρα 4 στο κόρνερ. Εκεί ήσουν, το είδε. Στο πανετολικό. Ναι. Ακούστε, σου λέω. Ναι. Ό,τι θέλεις βλέπεις. Δεν μου λες. Λαμπάδες πας ανάβεις κάθε μέρα. Πατώσου ήταν. 22.000 και 15.000 στο γήπεδο. Ρε, εσύ 8.000 εισιτήρια και είπες ότι είχε sold out. 8.000 εισιτήρια είχε και είπες ότι είχε 20, βρε. Τα 16.000 σε πείραξαν. Αχ, βρε, μπεκάτσα. Γι' αυτό είσαι μπεκάτσας. Μυαλό κουκούτσι. Καλημέρα, επόμενος. Ο άλλος είχε 8.000 και μου λέγε 20. Η Παλάμο δεν την είδε. Όχι, δεν την είδα. Το πανό δεν το είδες. Το πανό μου το είπαν ότι το είδα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα. Έτσι. Τον Μπεκάτσα. Οι 8.000 δηλαδή, Μαλάμο, είναι 20. Μαλάμο και πανό ναι. Και την άλλη μέρα η Βίψα πάνω. Βίψ. Αυτό είναι. Καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι. Για να πω κάτι λίγο για τα εισιτήρια. Βεβαίως, κύριε μου, ναι. Ότι δεν είναι ένα ταξίδι που παίρνει τα μάξι και πα στα Γιάννενα. Σωστό. Ή πάσε στην Έδεσα. Ορισμένοι έχουν κλείσει αεροπορικά. Να σπάσεις τις πόρτες να μπεις μέσα. Ναι. Και αυτό με τα εισιτήρια τώρα δηλαδή δεν ήταν σωστό που έγινε. Άλλοι έχουν κλείσει ήδη δηλαδή ξενοδοχεία και αεροπορικά. Ναι, αλλά ούτως άλλως όλοι δεν θα μπορούσαν να πάνε στο Λονδίνο. Είναι συγκεκριμένα τα νούμερα. 2-300. Δηλαδή άλλοι μπορεί να έκλεισαν γιατί βρήκαν 80 ευρώ τα αεροπορικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα. Ναι, αλλά είναι ένα ταξίδι που το προγραμματίζει, δεν είναι ταξίδι που λες θα σηκώθω σήμερα και θα πάω στο Λονδίνο. Ναι, είναι ένα ταξίδι που προγραμματίζει να πας, αλλά για το γήπεδο μέσα υπάρχει μια ειδική παράμετρο. Θέλει να έχει εισιτήριο. Ακούγεσαι παοξής ευγενικός. Ναι, πολιτισμένος. Φαντάζομαι το κάκαδο δεν βρίσκει τρίχα. Ναι, πλημμένος καθαρός. Ναι. Ναι, καλώς είναι. Καλώς είναι. Καλώς. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Ναι, το νέο Xiaomi Mi 8 Lite βρίσκεται ήδη στα καταστήματα Wind. Το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8 εστιάζει στο υπέροχο design και στο camera experience με δύο νέα χρώματα, το Dream Blue και το Deep Space Gray. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Wind και απόκτησε το ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save με 24 άτοκες δόσεις παρακαλώ. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο με κουβεντούλα, με κουσκούς, πρωινό. Μετά το διαφημιστικό ξανά μανά μαζί. Πολλά τα ματς σήμερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Είπαμε 3 ώρα Εργοτέλης ΠΑΟΚ, 7 ο Άρης με την Τύπρο, 7.30 ο ΠΑΟΚ με την Φρίμπουργκ. Αλλά έχουμε και Μελίνα Σλανίδου, ξεκίνησε εμφανίσεις στο θέατρο Βεργίνα. Του Ρίτζεσι Καζίνο δεν χρειάζονται συστάσεις, λατρεμένη φωνή, τρομερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη έχοντας αποσκευές όλες τις μεγάλες της επιτυχίες και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα είναι στο θέατρο Βεργίνα αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο και όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα τα βρείτε στο Ρίτζεσι Καζίνο, στο public και στο ticketservices.gr. Πριν πούμε οτιδήποτε, έχω πάρει πολλά μηνύματα. Βροχή τα μηνύματα. Ναι. Μου λέει πες αυτό το Περιστέρι Μπεκάτσα όπως το λένε, αν δεν ξέρει να μην λέει. Και ναι. Είναι όλα καταρχάς το σκηνικό έχει γίνει στη θύρα 7. Έχει πέσει ένα πλαστικό μπουκαλάκι ρετσίνας. Υπάρχουν πλαστικά μπουκαλάκια ρετσίνας. Πλαστικά ποτηράκια, ναι, φυσικά. Πώς δεν υπάρχουν. Εγώ έμαθα γιατί ήταν μπουκάλι. Εσύ δεν ήσουν στο γήπεδο. Εγώ ήμουνα, αλλά δεν μπορώ να παρατηρώ την ώρα που κάνω περιγραφή να βλέπω ένα μεμονωμένο σκηνικό. Ναι. Λοιπόν, και με το που το πετάει το σκηνικό, γιατί έχω πάρει 10 τέτοια μηνύματα, άμα δεν σε έχει γίνει, 10, όλα τα ίδια λένε. Ναι. Με το που το πετάει το πλαστικό, τον παίρνουν σηκωτό και αυτός πετάει ένα πλαστικό ποτήρι, μπουκάλι νερό, τα μπουκαλάκια, τα άβρα αυτά. Ναι. Το οποίο βρήκε μια αστυνομικό μάλιστα και την έβρεξε και την χτύπησε. Αυτό ήταν το σκηνικό. Έβρεξε την αστυνομικό. Ναι, πέταξε τον μπουκαλάκι και τον βγάλανε εκτός από το γήπεδο. Ποιος τον έβγαλε. Ο κόσμος, σηκωτό, τον πήραν και τον βγάλανε. Δεν μου λες. Αυτό ήταν το σκηνικό που έγινε στη θύρα 7, παρακαλώ. Ναι. Έτσι, επομένως, Μπεκάτσα, ακούω τώρα, σε κάνω ερώτηση. Ναι, να με κάνεις, ναι. Άμα δεν υπήρχε τιμωρία των μείων βαθμών, ναι. Θα τον πετάξαν έξω ή θα πατούσαν και άλλοι μπουκάλια. Φίλε, αυτό που λες δεν είναι καμία σχέση. Ρωτάω εγώ, ναι, να με πεις. Πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Όποιος κάνει κάτι πρέπει να τιμωρείται. Άρα είστε χεσμένοι για την τιμωρία. Όχι, να χάσουμε το πρωτάθλημα, να χαρούν οι άλλοι. Μας το κλέψαν πέρσι, πως μας το κλέψαν για ένα ρολό χαρτιού που δεν βρήκε τον άλλονα. Άρα ναι. Όταν ήσασταν κάφοι, ας πούμε, ναι, παλιά. Δεν κέρδιζα τίποτα στο τέλος. Δεν κέρδιζες τίποτα στο τέλος. Τίποτα δεν κέρδιζα στο τέλος. Τίποτα, απολύτως. Ίσα-ίσα οι άλλοι γελούσαν μαζί μου. Καλά έκανε λοιπόν και σου έβαλε ευρωπαϊκό κουστούμι ο Ιβάν. Σαφέστατα. Και καλά κάνει, ναι. Και παίρνει και τους VIPs επάνω. Πάμε στις γραμμές. Λοιπόν, αυτό ήταν το σκηνικό. Άρα καλά κάνει λοιπόν. Ούτε μπουκάλι ρετσίνα. Άρα αυτά που λες τώρα. Συγκρούεσαι με τον εαυτό σου. Όχι, δεν συγκρούμε. Το ότι θα πάνε VIPs δεν σημαίνει ότι δεν θα φωνάζουν ή δεν θα κάνουν κερκίδα. Τι σημαίνει, δηλαδή οι VIPs είναι όλοι καλά παιδιά, ας πούμε. Πόσο χρονό είναι οι VIPs? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι 25, να είναι άπλες, μπρούκλινες, να έχουν λεφτά του μπαμπά. Ό,τι θες μπορεί να έχουν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
Αυτά για να μην δημιουργούν εντυπώσεις κάτι μπεκάτσες εδώ πέρα που βγαίνουν και μας οπέζουν και ξερόλες κιόλας. Άιντε. Έλα καλημέρα. Με δίκιο που λέμε έχετε γίνει Ευρωπαίοι. Καλό είναι αυτό. Το κάκαδο αυτό το πετάξατε. Καλό, έφυγε το κάκαδο και είμαστε Ευρωπαίοι. Καλά, καλά, καλά κάνει να σκευάζει τους βίπς και φοβάται. Καλό είναι αυτό. Καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ω, oh, το ίδιο είναι. Υπάρχει κοινωνικός, οικονομικός ρατσισμός. Καλά κάνει. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Τον Κάβρο γιατί τον βγάλαν έξω, ρατσισμός δεν είναι. Τι ρατσισμό ρε Κώστα, να μα τρελάνει, πετάει μπουκάλια να τον αφήσει στο γήπεδο. Γιατί παλιά. Πλάκα με κάνει. Όταν... Α, το παλιά, άλλαξα τα παλιά. Παλιά πετούσατε μπουκάλια και κάνατε λαό. Α, τα παλιά, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Παλιά, είμαστε 2018. Πολιτισμοί γενικά. Πολιτισμό, ναι. Μα, πάμε. Ναι. Καλό λέει... είναι αυτό. Μα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε, λέει. Εσύ, Ρατόπουλε, το μπουκάλι που δεν είναι στη σειρά, Ρατόπουλε. Αυτό λέω, εγώ δεν το είδα, το είδαν αυτοί που δεν είδαν. Ρατόπουλε, τι ήταν, ρε, φίλε, ποτήρι ήταν. Αυτά που σου λένε οι φίλοι σου Αριανοί. Χέσε του Αριανού, δεν έχω εγώ φίλου Αριανού. Τι έγινε, δεν έχει. Θα σου πω εγώ τι έγινε, ήμουν συνεπτά. Λοιπόν, έχει φύγει ένα μπουκάλι, έχει φύγει ένα πλαστικό. Διαμάντο με ένα πλαστικό. Άκου λίγο, ρε, άκου, εντάξει, κόκκινο, εγώ κάνω λάθη, μη στεναχωριέ. Λοιπόν, και έχει φύγει και χτυπήσει την πινακίδα. Και πέφτει από τη μέσα πλευρά. Έτσι. Πέφτει από τη μέσα πλευρά, δηλαδή στην πινακίδα το πάνε μέσα. Δεν πήγε μέσα στο γήπεδο. Δεν πετάχτηκε μπουκάλι ρετσίνα όπως λέτε. Πήγε από μέσα. Δεν είναι μπουκάλι ρετσίνα, ρε παιδιά. Είναι μέσα σε πλαστικό. Σε πλαστικό. Και με καπάκι από πάνω κιόλα. Στο από πού το βρήκαν δεν ξέρω. Τουλάχιστον τώρα από πάνω. Ναι. Λοιπόν, άκουσα τώρα. Από εκεί πέρα μόλις έγινε το σκηνικό πήγανε πάνω του καμιά εικοσαριά άτομα. Αυτό κοκάλωσε. Κοκάλωσε. Έμεινε εκεί πέρα, δεν κουνιότανε. Κατάλαβε τι έκανε. Ευρωπαίοι. Αφού έτσι. Πήγε ο security, τον τράβηξε έξω και όπως φεύγανε, ούτε καν έλαβε. Και ποιος θα λέει αυτά, ρε παιδιά. Από πάνω, ένα άλλο ξύπνιο δικό μας από την 7, ναι. Τον πέταξε ένα μπουκάλι αυτόν γιατί να βρει αυτόν, βρήκε την κοπέλα δίπλα. Τι είναι αστυνομικό. Δεν τα λένε καλά τα παιδιά. Άρα γίναμε πολιτισμένοι. Εσύ, αυτό που λέει. Ναι. Καλό είναι αυτό, ρε παιδιά. Καλό, ναι. Καλό είναι αυτό, καλό. Τι γίνεσαι πολιτισμό. Θα πάρει και πρωτάθλημα. Έπρεπε δηλαδή να τον αφήσουμε να πετάξει το άλλο για να τιμωρηθεί ο μάθημα. Πολιτισμένοι γίναμε αυτό. Όχι, έπρεπε να τον αφήσουμε να πάρουν μείον 3 να χαρούν όλοι οι άλλοι. Και να κλαίμε εμεί. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Πολιτισμό. Ευρωπαϊσμό. Φύγε, επόμενη γραμμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο και το Σαββίδι που θα στείλει του βίπτου. Φυσικά μπράβο. Όχι, άλλο το άλλο. Φυσικά άλλο το άλλο. Τι σημαίνει το ένα με το άλλο. Και πολιτισμό θέλει και τον καρύβο. Θέλει. Κάτσε, ρε Κουλιανέ, βάλε τα σε μια τάξη. Εγώ δηλαδή, τα έχω σε τάξη. Εσύ τα έχεις ανάρχα στο μυαλό σου. Τα έχεις ανάρχα τα λεπτά. Πράγματα. Όχι, τι σημαίνει δηλαδή ο πολιτισμένος δεν μπορεί να κάνει κερκίδα, αυτό μου λες. Τι πολιτισμός μπορεί να κάνει κερκίδα. Ο πολιτισμένος δεν μπορεί να φωνάξει να αφήσει θύματα. Στη ζωή ναι. Είναι η άσπρη. Πρέπει δηλαδή ο, ο απολύτως να πετάει ρετσίνες, να μαλώνει, να σκοτώνεται, αυτό μου λες. Φίλε, τι φίλε, εγώ αυτό που είδα ναι, στο Βόλο, στο Βόλο και αυτό το παπιόν που βλέπω εκεί μου δηλώνει ότι ο Σαββίδης πάει να σας κάνει Ευρωπαίους. Και καλά, καλά κάνει. Μπράβο. Ναι. Άρα καλά κάνει και πάει τους άλλους απάνω. Τους VIPs. Εκεί υπάρχει, είπαμε, οικονομικός ρατσισμός για μένα. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, λέω Σαββίνιο. Γεια σου Σαββίνιο. Γεια Σαββίνιο. Καλημέρα, Σαββίνιο, φίλε. Ρε, δεν θα χειμωνιάσει, ρε Σαββίνιο, να πουλήσει το πετρέλαιο το ωραίο. Ναι. Μάλλον θα κάνουμε διαφήμιση και το Γενάρη. Ναι, έστω, με Σαββίνιο. Με Σαββίνιο. Έστω, ρε, θα συνεχιστεί. Και άλλα μηνύματα, παιδιά, δεν τα διαβάζω όλα στο μήκο, ίδιο μήκο σχήματο για τον Μπεκάτσα, ο οποίο είπε την πεκάτσα. Α, Μπεκάτσα. Ναι, αλλά λέει ψέμα το Μπεκάτσα. Α, τον Μπεκάτσα. Δεν ήταν Γιάννου, λέει ήταν πλαστικό. Ψέματα ο Μπεκάτσα. Τι σχέση έχει. Πώ δεν έχει. Ρε μπουκάλι δεν ήταν. Ρε φίλε. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι ένας έρχεται και σε πυροβολεί με πιστόλι και έρχεται ένας και σε κλωτσάει. Το ίδιο πράγμα είναι. Ρε, ήταν μπουκάλι. Όχι, πλαστικό σου λέει ήταν. Το πλαστικό τι είναι. Τι είναι. Δονητής είναι. Ναι. Πάμε επόμενη. Καλημέρα. Λέμε. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Πλαστικός. Πολιτισμένος για κάκαδος. Έλα, φίλε. Ήθελα να κάνω μια. Ακούω καταρχήν αυτά που λέτε. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση για οικονομικό ρατσισμό και τα σχετικά. Έτσι λέω Κουλιανός, εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ με τη στάση της ΠΑΕ, είμαι ξεκάθαρος, έπρεπε να γίνει διαφορετικό. Θέλει Ευρωπαίο, θέλει πολιτισμό, θέλει να μην πετάει μπουκάλι, αλλά θέλει και να μην έχει οικονομικό ρατσισμό. Όλα τα θέλει αυτό. Πολύ ωραία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Πού μια επιχείρηση, γιατί είναι ιδιωτική επιχείρηση η ΠΑΕ, ή κάνω λάθος. Είναι μια επιχείρηση, ναι, η οποία όμως έχει να κάνει, δεν είναι ακριβώς... Όπως το αναφέρει η ιδιωτική επιχείρηση. Ναι, έχει να κάνει με μια ιδέα, έχει να κάνει με τον κόσμο. Έχει και λίγο ναι. Πασόκ μέσα, λίγο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Έχει λίγο. Δηλαδή δεν είναι μια ναι. Απλή καθημερινή επιχείρηση, έχει να κάνει με το συνέστημα του λαού, έτσι, με τον κόσμο. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Σε ποια επιχείρηση δεν προσπαθείς στον πελάτη που δίνει τα περισσότερα χρήματα. Καταρχήν έχω και εγώ διαρκέας στο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχω στα VIP, όμως εγώ θα ρωτήσω το εξής. Σε ποια επιχείρηση αυτόν που δίνει τα περισσότερα χρήματα. Δεν προσπαθεί να του δώσει περισσότερα προνόμια παραπάνω. Ναι, ναι.
Ναι, αλλά εδώ σου είπαμε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά στο ξαναλέω εδώ πέρα. Γνωρίζεις, φίλε. Ναι, όχι, όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά εδώ ο δεν είναι μια απλή καθημερινή επιχείρηση. Έχει να κάνει με το λαό. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό έχει να ολοκληρώσω και να μου πείτε. Βεβαίως, κύριε μου. Αυτό που ήθελα εγώ να πω δηλαδή είναι το εξής. Ναι. Είναι το ίδιο εσύ σαν σταθμός. Ναι. Υπάρχουν χορηγοί και χορηγοί, έτσι. Ναι. Άλλος δίνει 10.000 ευρώ, άλλος δίνει 1.000 ευρώ. Ναι. Αν φρακάρατε τους χορηγούς, ήσασταν τόσο γεμάτοι που δεν μπορείτε να βάλετε. Ναι. Ποιους θα προτιμούσατε να κρατήσετε, ποιους θα δίνετε προνόμιες, αυτό που σας δίνει τα λιγότερα. Πρόσεξε, στέκεσαι στο κομμάτι το διαφημιστικό και δεν στέκεσαι στο κομμάτι της ακροματικότητας. Εγώ θεωρώ ίδιο ακροατή απέναντι με αυτό με το κάκαδο και σε σχέση με τον άλλο που είναι δικηγόρος. Ίδιους τους θεωρώ. Και οι δύο το ίδιο πράγμα μου δίνουν. Ναι, μισό λεπτά ναι. Όμως. Δεν είναι Κωνσταντίνε μου. Όχι. Γιατί όχι. Όπως ακούει με το κάκαδο, σε ακούει και με το χαρτογλιακά. Το ίδιο πράγμα είναι. Το κάκαδο με οφείλει να το σέβεσαι το ίδιο. Το κάκαδο εμένα μου δίνει. Ο ακροατής. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Ναι. Με αυτή τη λογική τότε θα μπορούσαμε για να μην υπάρχει οικονομικός στρατισμός όπως λέτε. Ναι. Αυτός που δίνει 3.000 ευρώ π.χ. για τα VIP ναι. Και αυτός που δίνει 200 ευρώ για να πάει στη 4 θα μπορούσαν να το κάνουν και με κλήρωση. Μαζί να κάτσουν να ανταλλάσσουν και θέσεις. Ναι, μαζί σου, μαζί σου. Όχι, μα δεν γίνεται όμως αυτός που δίνει 3.000 να πάει ξαφνικά να βρεθεί για να μην υπάρχει οικονομικός ρατισμός στην 4 και ο άλλος από την 4 βρεθεί στα VIP. Σας βλέπω στον επόμενο πρέπει, τελικό, να παίρνετε το πρέπει το πούλο, να υπάρχει να κάτι τον οποίο τον άλλον να του ζητάς και να του δείχνεις ότι αυτά τα χρήματα που δίνει έτσι, έχουν και κάποιο αντίκρισμα παραπάνω από τον άλλον. Ναι. Όπως γίνεται σε όλα τα αγαθά, σε όλα τα αγαθά, ακόμα και στο θέατρο. Ίδιο ναι, αλλά δίνει, εδώ μιλάμε ρε φίλε για μια... Ναι, ναι, εδώ μιλάμε για μια ιδέα. Ναι, συμφωνώ σε όλα μαζί σου, απλά δεν βάζεις τον αστερίσκο και μια πολύ σημαντική παράμετρο. Εδώ μιλάμε για μια ιδέα που έχουν δικαίωμα όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ να έχουν ίδια δικαιώματα. Ίδια, από τη στιγμή που παίρνω διαρκείας. Ναι. Ρε τον πρωτόπαπα, τον οπαδό του Πάου του Κουγιανού, ρε τον πρωτόπαπα. Δεν μιλάμε για αποκλεισμό, μιλάμε για προτεραιότητα. Ουσιαστικά η προτεραιότητα αυτή είναι... Ρε φίλε, εφόσον δίρανε αυτό που πέταξε στο μπουκάλι, είναι μαθηματικός βέβαιον ότι ο κύριος Σαββίδης έχει πετύχει το στόχο του και καλά κάνει την επιχείρησή του την προσέγγιση. Την προστατεύει και το καλό του Πάου θέλει. Φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραίος ήσουν, καλημέρα. Οι παλιοί παοξίδες, οι οποίοι ήταν κάφροι. Είναι τώρα 55. Θα δουν πρωτάθλημα. Και θα χαρούν αυτό που ζητάνε 30 χρόνια. Ναι. Να πετάξουν τα πέδιλα με τις κάλτσες. Να τα πετάξουν και να κρατήσουν. Λουστρίνι ναι. με μεταξωτή κάλτσα να πούμε. Δεν κάνουμε διαχωρισμού. Σας έρθουν στην Τούμπα και με την κάλτσα. Δεν τους θέλουμε. Με όλους τους θέλουμε. Μα δεν τους θέλετε. Τη συμπεριφορά την κακή δεν θέλουμε. Αχ, καλά. Όλους τους θέλουμε. Πολιτισμό. Ναι, έχει πολιτισμό. Τι απαιτάμε μπουκάλια, αυτό είναι πολιτισμό. Τόσα χρόνια που πετούσατε μπουκάλια, φτιάχνατε λαό, ρε. Όχι, τόσα χρόνια που πετούσατε μπουκάλια, ήμασταν άτυπλοι και μας λένε δύο σύνερα λάρι. Αυτό μας λένε. Τι θέλουν δηλαδή. Να αποφασίσουνε. Τι θέλουνε. Γεια σου Ευρωπαίο. Ναι, το Ευρωπαίο πρόσωπο που καλημέρα. Ωραίος ο φίλος, αλλά απλά δεν έβαλε σου, Ευρωπαίο, την, ειδική παράμετρο, την ειδική παράμετρο που έχει να κάνει με την ιδέα του ΠΑΟ. Πάντα ντάτσουνε και τα Χάιλουκ. Κάτσε ο φιλαράκι μας. Έλα. Καλώς τον. Λοιπόν, ναι. Νικόλα, ναι. Όχι πρώτο παπά. Ρέπας είσαι σήμερα, ωραίπας είσαι. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα τι θα σου πω. Ξέχασε την εποχή με τη στρατιωτική τη Αγιονάρα. Το μόνο που κρατάγανε οι παοξίδες ήταν τη Αγιονάρα, τη στρατιωτική. Τι να κάνουμε τότε, ήταν 60, τώρα είναι 2020. Τι να κάνουμε. Ξέρεις τη γλίτσα έβγαζε αυτή η Αγιονάρα. Έβγαζε, ναι, βέβαια. Μια χαρά. Ναι, τρώγαν το σάντουιτ και καθαρίζαν τα δάχτυλα από τα πόδια έξω από την Τούμπα. αυτά δεν θα τα ξεχνάμε. Αυτά δεν θα τα ξεχνάμε. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν εξελίσσεσαι ω άνθρωπο. Τι να κάνουμε. Ήμουνα έξω από την Τούμπα, τρώγαν τα σάντουιτ, καθαρίζαν τα δάχτυλα και συνεχίζαν. Εντάξει, είχα πω τον Κώστα δεν έχουμε για τρέξιμο αυτή η Σαγιονάρα. Πολύ γλίθα. Δεν φοράει αυτό γιατί θέλει να είναι έτοιμο για μάχη πάντα, δεν βάζει Σαγιονάρε. Δεν μπορεί να δει. Και όσο για το κουστούμι, Κώστα, ναι. Για το κουστούμι που είπε, δώσ' τους αυτούς ένα χιλιάρικο. Ξέρεις που θα πάνε και από πίσω στη Βυζή, να μην πω το όνομα και κάνω τώρα διαφήμιση, δεν θέλω. Ναι. Σικοί αποθήκη θα πάνε, με 100 ευρώ θα πάνε να πάρουν κουστούμι, όσο και να του δώσει. Βάζω σε ένα χιλιάρικο. Φύγε βρε από τη ζωή μου. Φύγε βρε, απίθανε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, έχουμε κάποια στάντα, κάποιες συνείδησεις. Δεν θα κάνουμε. Δεν θα αλλάξουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ φέραμε κογκολέζο. Παοξί.
και το βάλαμε παπιόν άσπρο, τον Μπόκο Λόγκο. Άσε να μιλήσει λίγο μάνος, ρε φίλε. Έλα το φιλαράκι μου. Κάνετε 18 χρόνια ραδιόφωνο και δεν σέβεστε τον ακροατή. Έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο. Έλα μάνος, σταματάμε. Έλεος, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο. Να συγχαρώ, γεια σου Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, να συγχαρώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο άτυπο άνθρωπο που πήρε για εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Ραπτόπουλο και συγχρόνως αστυνομικό συντάκτη. Για πες μας ρε Σιραπτόπουλε, ναι, που μιλάς για συλλήψεις 49, συλλήψεις στο πανεπιστήμιο, τι σχέση έχουν και αφήνεις υπονοούμενα. Όχι, είπα 49 συλλήψεις στο Καφτατζόγλιο από κάτω που είναι το πανεπιστήμιο. Ναι. Κοίταξε Ραπτόπουλε. Τι είπα εγώ δηλαδή το οποίο δεν συγκεκριμένο. Για πες, ναι. Θα σου πω κάτι, όταν παίζει Ηρακλής Εγγυνιακός. Ναι. Και όλη η ελληνική αστυνομία και η ΓΑΔΑ μαζί βρίσκεται στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Ενώ συγχρόνως έχει άλλα παιχνίδια. Είπα κάτι άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά τι μας συμβαίνει και τι μας γίνεται. Ναι. Αλλά εσύ οφείλεις να προσέχεις τα λεγόμενα. Για τι ψέματα είπα. Για τις 49 συλλήψεις. Στιγματίζεις ένα λαό. Εγώ το στιγματίζω. Στιγματίζεις ένα λαό. Απαξιείς ένα λαό. Λάθος κάνεις. Δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου απλά. Σε παρακαλώ, σαν μάνος, μην το παρατραβάς. Ρε, είχαμε 49 συλλήψεις. Είμαστε πολύ πληγωμένοι, Ραπτόπουλε. Μην το παρατραβάς με τον Ηρακλή. Γιατί δεν το παρατραβάω, ψέματα είναι. Είναι ψέματα, τι είναι η αλήθεια. 49 άτομα δεν πιάσανε. Αυτό τα ναρκωτικά και τι είναι ο παδί του Ηρακλή. Είπα κάτι τέτοιο, εσύ το λες αυτό. Δεν εγώ λέω να πάω οξύδες. Να ενωθεί κάτι τέτοιο. Στα πανεπιστήμια μπορεί να πάω οξύδες εκεί μέσα. Είμαστε πίτα σου. Πίτα όλοι. Δηλαδή, πάω, δηλαδή, να πάω. Ρε Σιραπτόπουλε, γιατί τετιωμένος. Άντε πάλι. Γιατί ρε Σιραπτόπουλε. Αυτό κατάλαβες. Ρε φίλε, αν καταλάβαινα κάτι άλλο, δεν θα σε έπαιρνα να σου ζητήσω. Μάνο, το έξω το τηλέφωνο του, πάρ' το να τα πεις και εκτός αέρα. Όχι, εντός. Το είπες στον αέρα. Ότι... δηλαδή κάποια στιγμή είμαστε μια ομάδα που έχουμε τραβήξει τόσα. Ο παδί που έχουμε τραβήξει τόσα. Θα τραβήξετε κι άλλα. Γιατί ο κοντός δεν σας θέλει. Ορίστε. Γιατί ο κοντός δεν σας θέλει. Δηλαδή αυτό είναι καινούργιο ρε Ραπτόπουλε. Τι λέω κάτι το οποίο τη δεν είναι. Τη δουλειά του κάνει. Τη δουλειά του κάνει. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα. Εντάξει, okay, το εξαντλήσατε το θέμα για να μην νομίζω ότι έχουμε και κάτι. Το είπε. Το θέμα δεν συμφωνεί με αυτά που είπες νωρίτερα. Σου λέει, τι δεν συμφωνεί. 49 δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί. Ναι, αλλά τι σημαίνει. Δεν είναι ερακλειδή σου λέει. Γιατί είπα κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, δεν είπες κάτι τέτοιο. Είπα ότι τους πιάσανε. Λοιπόν, φίλε μου Τάσο, δεν είναι όλοι μπαχαλάκιδες, άφραγκοι, βρωμιάριδες που έχουν διαρκεία στην 5, στην 6, στην 7 και σε άλλες θύρες. Μην μπερδεύεσαι, έτσι. Μην μπερδεύεσαι, δεν είναι όλοι μπαχαλάκιδες. Σε παρακαλώ, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς ο να. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είχα σκοπό να το πω εξ αρχής, το δεύτερο θα το πω με αφορμή αυτά που είπε ο Μάνος πριν λίγο. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά το σκηνικό στην 7, έφυγε ένα πλαστικό ποτήρι, το οποίο μπορείς κάλλιστα να προμηθευτείς από το κυλικείο του γηπέδου. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε το περιεχόμενό του. Πώς έφυγε. Το πέταξε, τι έφυγε, Το πέταξε ένας φίλος. Το πέταξε, τι έφυγε. Ναι, ωραία, πλαστικό ποτήρι, okay, ναι. Ναι. Το οποίο αν πήγε ναι, όμως... διευκρινίζω γιατί ο προηγούμενος φίλος είπε μπουκάλι... πλαστικό, δεν διευκρινίζει τι. Όχι, είπε μπουκάλι ρετσίνας, άσετε, δηλαδή... Τι είχε τώρα... μέσα το ποτήρι. Ρετσίνα. Δεν ξέρω τι είχε ρετσίνα. Μπορεί να είχε κοκακόλα, μπορεί να είχε καφέ. Σου λέω είναι το πλαστικό ποτήρι το οποίο σερβίρουν οτιδήποτε πάρεις από το κυλικείο. Μπορεί να ήταν κοκακόλα, μπορεί να ήταν καφές. Μπορεί όντως να ήταν και ρετσίνα, αλλά ήταν λάνε πλαστικό αλκοόλ, ποτήρι. Πούμπαρε, παιδί μου. Μπορεί ο άλλος να είχε από έξω επειδή να βάλε... Αυτό να μάθουμε. Εντάξει. Αλλά μπουκάλι ρετσίνα δεν πέταξε. Ένα λεπτό. Ήταν... Ναι. Ρετσίνα ήταν. Ναι, οπότε. Το δοκίμασε κανένα, ρε παιδιά. Εγώ ήμουν δίπλα, δεν το δοκίμασα. Βρε, ξέρω ότι ήταν ένα πλαστικό ποτήρι. Πού θες να καταλήξεις. Ο Μπεκάτσας είπε μπουκάλι ρετσίνας. Έχει μεγάλη διαφορά το γυάλινο μπουκάλι ρετσίνας με το πλαστικό ποτήρι το οποίο μπορεί να προμηθευτεί στο κυλικείο. Μπύρα ήταν, μου το στείλανε. Πουλάνε μπύρα σε πλαστικό συντούβο, πουλάνε σε όλα τα γήπεδα. Όχι, okay. Μπύρα ήταν. Χωρίς αλκοόλ. Την κλασική μπύρα που πουλάνε παντού σε όλα τα γήπεδα. Τι free. Free, ναι. Μάλιστα. Αυτό που είδα με τα ματάκια μου, γιατί ήμουν δίπλα στο σκηνικό, μπορώ να σου πω ότι το περιεχόμενο ήταν είτε κοκακόλα είτε καφές. Ναι. Είτε ρετσίνα με κοκακόλα. Ναι. Και αυτό να το δεχτώ. Ναι. Από εκεί και πέρα, με το που πετάει το ποτήρι ο τύπος. Σηκώνονται όλοι γύρω του, τον μπουζουριάζουν, έρχεται η security, ναι, να τον οδηγήσει εκτός γηπέδου και τη στιγμή που περνάει μπροστά από το κυλικείο της 7, ναι, ένας τύπος πάνω από την κερκίδα
πετάει ένα πλαστικό μπουκάλι νερό, ναι, το οποίο, Νικόλα, πετυχαίνει την κοπέλα που δουλεύει στο κηλικείο. Α, όχι αστυνομικό. Εντάξει, οκ, οκ. Άρα βρήκε τι πήρε να μας μπαλώσει, γιατί δεν ήταν αστυνομικός. Βρήκε κάποια πάντως, ναι, βρήκε έναν άνθρωπο. Πιστεύεις ότι αν πετύχει ένα αστυνομικό, δεν θα το έγραφε στην έκθεσή της αστυνομία? Όχι, εγώ πιστεύω δεν θα το έγραφε. Άποψή σου. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το φίλο το Μάνο, αν ο Κωστής εννοεί ότι γίναν 49 συλλήψεις για να καθαρίσει ο χώρος γύρω από τα πανεπιστήμια όπου είναι άντρο ναρκωτικών, νταβαντζίδων και οτιδήποτε άλλο, αν έχει τη μύγα και μοιγιάζεται γιατί πιστεύει ότι είναι ρακλητή αυτή, αυτό είναι πρόβλημα του. Ωραία. Καλημέρα, φίλε, να σε καλά, να πάρουμε ακόμα ένα. Να σε καλά. Το αναλύσαμε, το φτιάξαμε όπως έπρεπε, γιατί πρέπει να μην μένει τίποτα υπό, κάτω από τη σκιά τη τέντα και πρέπει να είναι όλα υπό το φως του ήλιου. Σωστό, σωστό. Καλημέρα, ναι, κουμπαράκια, πολλά μηνύματα. Καλημέρα, επόμενο και τελευταίο φίλο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Άμπρα! Την εκλεκτή κυρία! Έτσι, έτσι. Τι κάνετε? Καλά, κορίτσι μου, εσύ τι κάνεις? Να, είχαμε... Πολύ βοντευιασμένη σε κυρία σήμερα. Είχαμε εντάσεις, είχαμε εντάσεις. Τώρα... Καλά, εγώ αφορώ με την υπομονή σας, γιατί είναι πολύ... Κομμάτι της δουλειάς μας είναι, κυρία Δώρα, όλα πρέπει να τα υποστούμε. Γι' αυτό πληρωνόμαστε άλλωστε. Έτσι να μα το ακούμε όλοι. Και δεν βριάζω. Ναι, εντάξει, εσύ είσαι έξω από το χώρο. Είσαι καλά, είσαι καλά, κυρία Δώρα, εντάξει. Πολύ καλά, εσύ. Τι φαγητό θα κάνεις το μεσημέρι, για πες μας λίγο να μας ανοίξουν όρεξη, έλα. Τι θα φτιάξεις σήμερα, τι φαγητό? Σου είπα, δεν μαγειρεύω. Α, δεν μαγειρεύει. Ναι, 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 σωστά το ξέρω. Και εδώ δεν μαγειρεύουν αυτές που 30 χρόνια είσαι. Σωστά, 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 κυρία Δώρα. Το μπασκετάκι το βράδυ θα δούμε τον Άρη και όλα καλά, έτσι. Καλά, καλά. Σε φιλούμε, να σε καλά. Έγινε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα να έχουμε, καλή μέρα να έχουμε, καλό πρωινό να έχουμε, Κωνσταντίνε μου. Ωραία περάσαμε και σήμερα, έτσι. Γιατί να μην περάσουμε? Ωραία περάσαμε, Κωνσταντίνε. Είχαμε ένταση, είχαμε γρηγοράδα, είχαμε suspense, ναι, είχαμε θέματα. Αυτοί που λένε δεν υπάρχουν θέματα και τι μέρες αυτές, δεν ψάχνουν τα θέματα. Και δεν σχολιάσαμε το ότι ο ΠΑΟΚ δίνεται ένα 10 ως πρωταθλητής καθόλου, που είναι στο πρωτοσέλιδο, θα το πούν τα παιδιά μετά. Έτσι, λοιπόν, ακολουθούν Παναγιώτη Σωτηρόπουλος από ό,τι είδα, μαζί με Γιάννη Πάκο, διότι ο Ζορ Ζαερή είναι κάτω στην Κρήτη. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο θα έχετε για το επόμενο 2ωρο, αλλά μέχρι να πάτε εκεί, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει όλους, διότι όλοι μπορούμε να αργήσουμε να πάμε σπίτι μας και να χάσουμε το ντέρμπι. Δεν θα χάσουμε το μάτσο όμως. Κάντε επανεκκίνηση και δείτε το από την αρχή. Ξεχαστήκαμε, ρε παιδί, είχαμε δουλειές. Χάσαμε το νέο επεισόδιο από την αγαπημένη μας σειρά. Κάνε catch-up σε επεισόδιο και 7 μέρες από την ημέρα αρχικής προβολής. Όλα αυτά μόνο από την WinVision και τα απολαμβάνουμε με το μαγευτικό 4K Ultra High Definition, περιεχόμενο από το Netflix και άλλες εφαρμογές. Αυτή είναι η τηλεόραση που μας αξίζει, φίλες και φίλοι, και λέγεται WinVision. Καλό πρωινό να έχετε όλοι σας και όλες σας. Είπαμε, πλάκα τέλος αμέσως μετά. Στις 12 ο Γιώργος Μπούζος θα βάλει την ενημέρωση στη σέντρα. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι μετά το παιχνίδι του Εργοτέλη με τον ΠΑΟΚ, με μπάσκετ, με κουσκούς εδώ με Θανάση Κυλώνη, με τον Κωστή το μεσημέρι. Καλό πρωινό να έχετε!